Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Γιοργούλης και αυτό είναι το podcast της Μαρίας. Η Μαρία δεν ήρθε. Εγώ ήρθα γιατί μου λέει εδώ πέρα: Για ελάτε στη Μαρία. Και θέλω να θίξω ένα πολύ σημαντικό θέμα: ότι έχουμε ξεχάσει τη γλώσσα μα, τη ρίζα μα. Τα αρχαία μα ελληνικά, για παράδειγμα. Οπότε το για ελάτε έχει ένα νόημα. Δηλαδή, για, όπω λέμε, για κοπιάστε, σημαίνει ότι κάντε μια προσπάθεια να έρθετε. Όχι ελάτε, δεν είναι διαταγή, είναι μια προτροπή. Δηλαδή, μολόν, όπω λέγαμε, μολόν λαβέ, για έλα να τα πάρει. Έτσι είναι και αυτό, για έλατε στη Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, μολόν ελθέτω. Ελθέτω, εγώ ελθέτω. Ελθέτω, η βασιλεία σου. Ε, παιδιά, γεια σα, τι μου κάνετε. Τα σε Δεν ήθελα να τον άφησα παραπάνω. Τον Αλέξη. Καλά, δεν έλειψε και πολύ. Πολύ σάφησα να κάνει μια έναρξη γιατί ο Αλέξη όταν ξεκινάει να μιλάει δεν σταματάει ποτέ. Θα είναι ένα φοβερό. Εγώ τόσα χρόνια που ξέρω εδώ τον Αλέξη. Αυτό κάνει θόρυβο. Αυτό κάνει θόρυβο. Από παιδιά δεν θα σταματήσει να μιλάει. Θα είναι ένα μονόλογο σοβαρό. Κάτσε με κάλυψε εδώ πέρα για να σε ακούσει να μιλάει. Όχι να κάνω με διάλογο. Να κάνω και λίγο. Μα πώ δεν σε ακούω. Μισό. Πλάκα με κάνει. Μισό. Πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ρώτα μου, τι θε. Πρέπει να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή γιατί απέναντι ο σατανά τη ζωή μου και με κοιτάζει. Την Κάτι οποία subscribe. εγώ την ρώτησα και είναι ζυγάρα. Τα συγχαρητήριά μα. Τα συγχαρητήριά μα αυτό, όντω. Ναι, ναι. Έχω ένα ζυγό εδώ πέρα. Τώρα είμαστε τρίζυγο, να ξέρετε. Ε. <laughs> <laughs> και θα προχωρήσω και θα πω μαζί μου σήμερα στο podcast μου. Για ελάτε στη Μαρία. Έχω το αγόρι αυτό. Είναι ο Αλέξη <laughs> αγόρι, <laughs> αγόρι, <laughs> <με αυτό. laughs> Τον Αλέξη τον ξέρω 128 χρόνια πια. Φαίνονται τα χρόνια πώ έχουν περάσει. Εγώ τεράσει... ήμουν πολύ μικρό τότε. <ΣΣ> Τώρα είμαι ακόμα μικρότερος Μικρότερο, αλλά τι κάνει. Να πούμε γεια στου ανθρώπου που μα παρακολουθούν. Γεια. Ακροατέ, θεατέ. Έχουμε το και ακροατέ και θεατέ. Ναι. Για σα η ναι. βρίδια τη Μαρία. <laughs> <laughs> Αλέξη, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, πουλάκι μου, καλό. Δεν ξέρω, ήταν πρωί. Ήταν καλοκαίρι. Ήτανε, μαύρι. όχι, όχι, είχε πολύ ζέστη. <laughs> Ήσουν πάντα έτσι, που είσαι πάρα πολύ λεπτή. Φορούσε ένα κολάν μαύρο. Αλήθεια, ένα μας. τυραντέ κολάν τέτοιο. Ε, τυραντάκι από πάνω. Ένα πολύ καυτό έτσι καυτό. Όλο το σύστημα. Ναι, ναι. Είχε ίσα τα μαλλιά. Αλήθεια. Ναι. Και διάβαζε Ισπανικά στο κηλικείο <Κιλικείο> στην Α, Στη κοντιστονία μου αλήθεια. Και είχα ξεμείνει και εγώ, είχα διαμαζευτεί όλοι, ναι. είχα ξεμείνει σε κοιτούσα εκεί, εγώ με μακρύ μαλλί τώρα. Μακρύ μαλλί, αυτό... ρέκλα, <laughs> κάτι φαρδιά φορούσε, <laughs> κάτι, μα... κάτι μουσια, κάτι μακριά μαλλιά, ήσουν ένα τύπου χίπης ας πούμε εκείνη την περίοδο. Έχει χίπης τώρα εντάξει, έτσι πω. Όπως... Χαντροκά, πε το και έτσι. Α, Έφυγε η ναι. μηχανή που είχα, που ήταν εξαιρετική. Ναι, <laughs> 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 ναι. Όπω θυμάμαι και τη μηχανή. Εκεί γνώρισα. Και ε, σε κοιτάω, ναι. κοιτά ότι σε κοιτάω. Ναι. Και ξαναγυρνά στα και μου λες του λέω: Τι, τι διαβάζει, ναι. και μου λέει Ισπανικά. Και λέω: Γιατί διαβάζει Ισπανικά, για να πάρω <laughs> Αλλά με ένα ύφο ότι τι θε τώρα, παράταμε. με. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Ναι, δεν, το θυμάσαι, δεν το θυμάσαι, αυτό. Εγώ θυμάμαι στη σκηνή. Γιατί δεν ήμουν ενοχλητικό. Γιατί σε άφησα μετά να καθίσει να τα βάζεις να τα σπαρικά σου και αντιπαράτα μα τώρα. Δηλαδή, μα εμεί γνωριστήκαμε στη σκηνή. Λέχε, εκείνη την εποχή ένα μαγαζί που πηγαίνανε όλε τι σχολέ ή διάφοροι ηθοποιοί και τα λοιπά. Τη σκηνή ναι, στο Μπολονάκι. Ναι, που εγώ εκεί δούλευα. Δούλευε στο μπαρ και έχουμε πάει γιατί πηγαίναμε Παρασκευέ Σάββατα εκεί πέρα και κάποια στιγμή με φωνάζει και μου λε να σου πω, μου το τηλεφωνό σου. Δεν κατάλαβα. Δεν Γιατί? Για δουλειά, θέλω να κάνω μια μικρού μήκου και αν σε ενδιαφέρει. Α, είναι καλά, ναι, αλλά πάρτο. <laughs> Αυτό. Και έγινε. Έγινε και η δουλειά με, μεγάλη, <laughs> επιτυχία. Ήταν η πρώτη <laughs> μας μα απόπειρα, μια μικρού εκείνη η πρώτη μα δουλειά. Εκείνη η πρώτη μα δουλειά. Μια μικρού μήκου του Γαλανούλη. Του κανένα το ρόδο, ναι. Του κανένα το. Oh. Πω, Πο, μου. Πού σε βρίσκουμε τώρα 20 κάτι χρόνια μετά. Στην καρέκλα απέναντί σου. Παρακάτω. Με το ίδιο φτερούγισμα <laughs> μέσα στο στομάχι <laughs> από αυτέ τι πεταλουδίτσε. Λοιπόν, ο Αλέξη με τα χρόνια <coughs> ε, έχει μείνει πάρα πολύ να πω για σένα δύο πράγματα. Έχει όσο πάρα πολύ. Ε, έχει μείνει πολύ σταθερό. Σταθερό στην ασταθία. Στην αστάθεια. Σταθερό στην αστάθεια. Ναι. ασταθία απόψη. είναι η ευσταθία, γι' αυτό βγήκε η ασταθία. Μήπω υπάρχει και τέτοιο. Έτσι μιλάγε ναι. και τότε ασταμάτητα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν πιάσει ένα θέμα, δεν το τρελόγει. Όχι, παιδιά θα, τη Μέχει, δούμε, ξανά, θα τη δούμε ξανά, θα την ακούσουμε πάλι όλη αυτή την εκπομπή ναι. και θα δούμε ποιο έχει μιλήσει περισσότερο. Και πρέπει εσύ να μιλά και περισσότερο και πιο γρήγορα. Μιλάω γρήγορα. Είναι και τα Ισμανδικά, Κατάλαβε. Το έχω πάθει <σ> και καλά. Πήρα και τα διπλώματά μου πια, οπότε έχω εκπαιδευτεί. Ε, όχι, είσαι από του ανθρώπου που πάντα ο Αλέξη είχε μια πολύ δική του φιλοσοφία για τη ζωή και για τα πράγματα και για τον έρωτα. Και όπω καταλαβαίνει αυτή εδώ πέρα, αυτό το podcast, όπω και το άλλο μου το podcast, βάση του έχει τον έρωτα και πώ αντιμετωπίζουμε τι σχέσει, τον έρωτα και τρα... Εγώ... Ναι, είναι κάτι πολύ καινούριο. Βάση είναι ο έρωτα. Εννοείται ότι ο έρωτα είναι παντού. Οτιδήποτε έχει να κάνει τον έρωτα προ το παρόν. Είναι παντού. Αχ, τι ωραίο που είναι αυτό, Αλέξη. Είναι παντού, mm, έρωτα. Είναι ναι. παντού. Πιστεύει τον έρωτα. Και είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε στη ζωή. Το παρόν. άρα τον έρωτα. Όλα τα άλλα είναι μνήμε ή φαντασία ότι θα έρθει κάτι. Εγώ κάποια <συσορή> τσιτάτα από αυτά που θα πει θα τα σημειώσω μετά γιατί θα τα χρησιμοποιώ όπω καταλαβαίνετε. <συσορή> <συσορή> μέσα σε όλη, μέσα σε όλη την παραφυλολογία και την μπουρδολογία, γιατί λε και πολλέ μπουρδε. Και δηλαδή, την πολυλογία σου, λε κάποια πολύ σωστά πράγματα. Έχει πολύ μεγάλο νόημα σε αυτό. Δηλαδή, το να σκέφτεσαι σαν ε, μικρό ή σαν βλάκα ή σαν ε, αδαή ή αγνό mm. έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα γιατί μπορεί και βλέπει τι άλλε πλευρέ έξω από τη δικιά σου. Δηλαδή, ξεπερνά αυτή τη σφαίρα, αυτή τη στιβάδα του εγωισμού σου και μπορεί και βλέπει, η διεισόμαση τα πράγματα εκτό από τη δικιά σου οπτική γωνία. Γιατί, η δική σου οπτική γωνία. Γιατί, δεν είναι που τα βλέπει μόνο όταν, από τη δική σου οπτική όταν, ναι. ναι, αλλά υπάρχουν κάτι σαν υβρίδια οπτικέ γωνίες. Δηλαδή είσαι και δεν είσαι. Όταν δεν είσαι συνειδητό, όταν δεν έχει εσύ το εγώ σου. Δηλαδή, λες Εγώ τώρα ο Αλέξη βλέπω προ αυτή τη γωνία, ναι, βλέπω ναι, ναι. αυτή την άποψη. Ναι. Και σκέφτεσαι περισσότερο σαν να δει: Α, τι θα μπορούσε να είναι αυτό, σαν παιδάκι, ναι. περνά και από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, βλέπει και άλλα πράγματα έξω από αυτό που εσύ πιστεύει ότι είσαι και αυτή είναι η οπτική σου γωνία. Το κάνουμε πάρα πολύ συχνά στην υποκριτική. Και τι κάνουμε στην ah, υποκριτική. Ah, Καλά, Δεν, μπαίνουμε, τώρα, δεν μπαίνουμε σε ένα. σε ένα, σε ένα σαν application που μα κάνει σαν να είμαστε παιδιά. Και έχουμε ενδιαφέρον για όλα. Βέβαια. Και έτσι δημιουργείται και μια φυσικότητα. Γιατί αυτό, σαν παιδί που είμαστε, που. Αφήνουμε Είμαστε. το παιδί μα να υπάρξει. Το παιδί να μα, ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει να το αφήσει και όχι να το, να το, ναι, να το τραβήξει εσύ έξω. Βέβαια. Γιατί μετά τσατίζεται και δεν θέλει να βγει και δεν είναι και οκ. Okay, έτσι είναι τα παιδάκια. <laughs> σου δίνει την πληροφορία τη απέναντι όχθη. Εσύ το έχει πολύ το παιδί μέσα σου. Το έχει ανακαλύψει πολύ καλά και το βγάζει σε πυκνά βόλτα. Κοίταξε, ε, το ξέρω από μικρό. Το ξέρει από μικρό το παιδί. Το έχω συμπαθήσει. Ναι, ναι. Ξέρει και τα χούλια μου και ναι, ναι. μου πατάει τα κουμπάκια και βγαίνει. Ε, το, αυτό έχω είναι πολύ καλό. Σχέση, να τάχει καλά <laughs> με το παιδί <laughs> μέσα σου και να το αφήνει <laughs> να βγαίνει να παίξει. Είναι πολύ σοφό. Ε, μετά από τόσα Γνώδος, χρόνια δεν ξέρει. Γνωριστήκαμε. <laughs> γνωριστήκατε. <laughs> <laughs> Παίρνει μου κάτι βρεά λέξη μου. <laughs> εγώ. Έχει αρχίσει το εγώ θέλω να σε πάω λίγο πιο πίσω. Είσαι από του ανθρώπου που έζησαν αυτό αυτή τη χρυσή εποχή της τηλεόρασης της δικιάς μας φουρνιάς δηλαδή και έζησα κι εγώ από κοντά όλο αυτό το χαμό που υπήρχαν φάσεις που κυκλοφορούσαμε μαζί, δεν το ξεχάσω και επειδή περνάγαμε ας πούμε από πού πηγαίναμε τότε, πηγαίναμε πάρα πολύ στο γκάζι, όχι στον γκάζι, στη... Δίπλα στον Γκάζι στο. Δίπλα στον Γκάζι στο Ρέντι. Στο... Πώ τα πού, πώ τα Ως... πού, πώ τα κάτω, δεξιά, αριστερά. Ψηρί. Στο ψυρί. Στο ψυρί ήταν η εποχή που πω τα πω τα κατω δεξια αριστερα στο ψυρί και θυμάμαι ότι γινόταν η χαμό στο ψυρι ηταν εκεί που πηγαιναμε στο ψυρι Όπω πηγε... Επί... ήταν, λε και ήσουν να ξέρω εγώ σε μία. Και δεν δε θα ξεχάσω μήθα. ότι όταν βγαίναμε με, με τη μηχανή ήταν λέξ μπροστά και μου δίνανε να φορέσει το κράνο. Για να μην μα δούνε και καταλάβουν ότι κυκλοφορούμε μαζί ή φορούσε εσύ το κράνο ή εγώ το κράνο. Όχι, 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 γιατί είναι κανόνα πάντα σου έδινε να σε εσύ το κράνο. Μου το έδινε πάντα. Γιατί αν έχει ένα κράνο και είσαι εσύ ο μοτοσυκλετιστή, το δίνει στο συνοδικό, γιατί πάντα ο συνοδικό θα πρέπει να έχει ένα δίκτυο προστασία παραπάνω από σένα. Παιδί μου, δεν λέω ότι, Όχι ότι, είναι νόμος, ότι πηγαίναμε... Αλλά θα πρέπει να γίνεται αυτό. Αυτό είναι ο κανόνα. Yeah. Αλλά αν τώρα κυκλοφορεί και έρχονται και πέφτουν πάνω σου την ώρα που οδηγεί για να σου πούνε. Αυτό φωτογραφία και όλα αυτά. Αυτό ακριβώ. Ό,τι βρει πρόχειρο. Υπήρχαν οι φάσει. Τι <laughs> Άσχετο τώρα, ναι. εντάξει. Είμαι με μία ναι, κοπέλα ναι. εδώ στην ναι. Αθήνα και σκάει το τζιτζίκι. Έτσι, και ναι. καθόμαστε. Τι να κάνουμε, να πάμε για μπάνιο. Τι να πάμε για μπάνιο, Πού να πάμε, σε ποια παραλία τώρα από εδώ, θα πρέπει να φύγουμε εξαιρετικά πολύ μακριά για να πάμε κάπου, σε κάποια πόμε. Και μου λέει, να σου πω κάτι. Τη λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν ε, βγαίνω. Και μου λέει, επειδή ήταν ε, ε, μοντέλο, Έλεγε, έχω κάποια από μια φωτογράφηση μια Περούκα. θες να τη δοκιμάσουμε. <laughs> Αλλά λέω εντάξει, λέω, εντά, δεν ξέρω. Για να τη δοκιμάσω. Για να μου τη πάει. Βάζω περούκα, ναι. ήταν αυτό το καρέ. Ναι, ναι. Το πολύ έτσι. Ναι. Τέτοιο. Τη ε, την έβαλε εσύ την περούκα. Είναι χάλκινο το, χρώμα. Ναι. Και ξέρει, με αφέλεια εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι, ήσαι μου ναι. αυτό, αλλά είχα το μουσί. Ναι. Και φαίνονταν τελείω ύκτρο, δεν έπαιζε το πράγμα. Την έβαλε το... για να πάει για μπάνιο. Την και για να πάω για μπάνιο, γιατί ήθελα να παίξει και ρακέτε, τότε πιο αθλητικό τύπο. <laughs> ε... <laughs> Ρακέτα τώρα και παραλία, πλάκα με κάνω. Ρακέτα παραλία και η Περούκα. <laughs> και, <laughs> τάλι, <laughs> και η Χάλκινη Περούκα. Και πάω, <laughs> ξυρίζω <laughs> το μουσί και βάζω την περούκα. την περούκα και ταιριάζει. Γιατί είχα πιο λευκή επιδερμίδα, ήταν ακόμα νωρί το καλοκαίρι και τέριαζε. Και με το γυαλάκι, και την περουκίτσα, τη το, το μακρύ καρέ, έτσι. <χει> και πάμε στην παραλία. Ναι. Και τότε αισθάρουμε. Mm. Δηλαδή, ξέρει κάθομαι κανονικά δίπλα σε κόσμο, Κόσμος. τίποτα. Παίρνουν και ρακές, να παίζουν ξέρω εγώ. Φεύγει ένα μπαλάκι, yeah. αλλά φτάνει σε μία... Yeah. Ε, παρέα, παίρνει. Το είχε και μου το δίνει και μου μιλάει στα αγγλικά. <laughs> ο <τύπος. laughs> Λέω, είμαστε εντάξει. <laughs> ναι. Με ε, υπήρχε ναι. αυτή η περίοδο λοιπόν στη ζωή του, Αλέξη, που πραγματικά σου σκίζαν τα μπλουζάκια και πέφτανε πάνω σου με μανία τα κορίτσια. Ε, δεν θα ξεχάσω εποχή που σε φωτογράφηζαν και έπαιρνε ο Αλέξη τηλέφωνο τότε και έλεγε: Σα παρακαλώ, μην με βάλετε πάλι στο εξώφυλλο. Είμαι σε άλλα πέντε. <laughs> Ε, ήταν yeah. η εποχή, το ίσως το τέρι μου, ήταν λίγο μετά τη φούσκα, ήταν όλο yeah, αυτό. Εγώ θυμάμαι και το θυμάμαι πολύ έντονα, επειδή το έβλεπα απ' έξω. Δεν, και που εγώ σε ήξερα και μου φαινόταν από τη μία αστείο και την άλλη τεράστιο αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είχε, είχε να συμβεί. Από το κορίτσια ο Μπάρκουλη που του το δώσανε και ο κορίτσια ο γεωργούλη κτλ. η, λοιπά. η ομοικαταληξία. Ε, ναι. ναι. Το έχουν Αλλά αυτοί οι ούλητες, ναι. Πραγματικά <laughs> Πώς εσύ μέσα σε αυτό, πώς σου φάνηκε όλο αυτό το μπράβο το ξαφνικό. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ήταν overdose και μετά από κάθε overdose έχεις και hangover. Ναι. Και στη διαδικασία του hangover καλό ήταν το ότι δεν μου τύχε στα 18, ναι. μου τύχε στα 27. Με αποτέλεσμα να μπορώ να διαχειριστώ λίγο την, την κατάσταση. Το διαχειρίστηκε, θεωρεί σωστά, ναι. το εξαργύρωσε όλο αυτό. Ε, δεν ξέρω αν το εξαργύρωσα όσο θα έπρεπε. Ε, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το εξαργυρώσω με έναν. Συγκεκριμένο τρόπο. τρόπο εντάξει, ναι. ναι, υπάρχουν πράγματα στη ζωή μα που μα κάνουν να αλλάζουμε πορεία. <Το> Πράγμα που έγινε και σε μένα. Από εκεί που ήταν να γίνω πολιτικό μηχανικό, έγινα ηθοποιό. Ναι. Και αυτό σου δημιουργεί να, τα φιλο... να τη ζωή διαφορετικά. Εννοώντα ότι η αποφάσει που παίρνει και οι στόχοι που βάζει δεν σημαίνει ότι είναι αυτή και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και δεν, δεν είναι μια αποστολή σωστά. που αν δεν την καταφέρει, καταστρέφεται ο κόσμο. Και έτσι μέχρι και τώρα ζούμε με αυτόν τον. Εσένα σε ενδιαφέρεται πάντα η πολιτική. Δηλαδή... Ε, ποτέ. Κοίταξε, σαν ε, άτομο που του αρέσει να φιλοσοφεί τα πράγματα, του αρέσει να βλέπει το σύνολο, να βλέπει τι γίνεται από το άτομο μέχρι την κοινωνία ολόκληρη, αυτό μπορεί να πει ότι σε ενδιαφέρει η πολιτική. Mm. Αλλά η πολιτική, όπω κυρίω δουλεύει και μέσα στην, ε, στην Ελλάδα, ότι πρέπει να διο... φτιάξουμε γραμμέ, να ικανοποιήσουμε κάποιους, ε, κάποια ομάδα από εκεί, κάποια ομάδα από την άλλη. Υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα για το πώ θα μπορέσει αυτό να ισορροπήσει. Αυτό δεν δηλαδή συμβαίνει στο εξωτερικό το πράγμα, θεωρεί. Ε? Δεν συμβαίνει και στο εξωτερικό. Ε, σίγουρα συμβαίνει στο εξωτερικό αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι, ε, οι κυβερνήσεις των Να. άλλων κρατών αυτό που συμβαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο από τη δικιά μου mm. τουλάχιστον επαφή βλέπω ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα θα παίξει η λογική δηλαδή τι λέει α είναι και από αντίπαλη Να. παράταξη τι λέει αυτή η πρόταση μα συμφέρει αυτή η πρόταση την υιοθετούμε. Και δεν είναι τυχαίο που εγώ που είμαι στην πιο μικρή ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, είναι τελείω δηλαδή, στο αριστερό κομμάτι, με ένα ναι, πολύ ναι. μικρή φέτα. Ναι. Δηλαδή, εσύ λέει στο Ευρωκοινοβούλιο, κάτι 5-6 τελίτσε, στην... α πούμε, στιγμέ. Ναι, και πάρω. ναι, ναι. ναι. Ε, Μαζί με έναν από του πράσινου, που δεν είναι και η πράσινη η μεγαλύτερη ομάδα, φτιάξαμε ένα γκρουπ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο που αφορά θέματα του πολιτισμού. Ναι. Και μαζευτήκανε από όλε τι πολιτικέ ομάδε, ναι. από όλε τι παρατάξει, από όλα τα κράτη. Είμαστε δηλαδή 27 άτομα, αυτή τη στιγμή και εκεί γίνονται ζυμώσει για αυτά που θέλουν να περάσουμε στον πολιτισμό. Τι Εγώ που εσύ? είμαι από τη μικρότερη ομάδα. Ναι. Από την ομάδα στην οποία θα την είχε στο περιθώριο και δεν θα σε ενδιέφερε γιατί δεν έχει ναι. δύναμη με τον ψήφο. Ε, ακούγομαι ιδιαίτερα γιατί ένα καλό που έπαιξε αυτό είναι ότι πρεσβεύονται στον πολιτισμό και σαν ε, πρώτη γραμμή

ε, γιατί έχει παίξει και τον Ντάρελς που ήταν πολύ. Α, ωστόσιο, βέβαια, ντοπι, βέβαια. Έξω από το My Life in Ruins. Καταλαβαίνουν ότι έχω να πω πέντε πράγματα τα οποία έρχονται από την πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή ναι. Και υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτά που λέω. Mm. Και βέβαια και το γραφείο, επειδή και αυτό είναι στημένο και προσανατολισμένο πάνω στα θέματα του πολιτισμού, γίνονται πολύ καλέ τροπολογίε, πάρα πολύ καλέ προτάσει και που είναι αξιοπερίεργο, ένα μικρό γραφείο, δηλαδή από μια μικρή πολιτική. Ομάδα, να μπορεί να κατευθύνει και να δημιουργεί και τάσει. Εσένα, εσένα, ποια είναι η πρότασή σου. Δηλαδή, τι θέλει να πετύχει πηγαίνοντα εκεί, Στόχο, είχε γενικά τον πολιτισμό. Ναι. Από εκεί πέρα, στι προτάσει που κάνει και αυτή η ομάδα που. Κα... Εσύ τι ξεκίνησε, Δηλαδή, μου λε: Αυτή την ομάδα και αυτό το πράγμα έτσι. Με τον ε, Γερμανό Ευρωβουλευτή. Με τον Γερμανό. Πολύ ωραία. Ποιο είναι το βασικό σου θέλω, πάνω-πάνω στη λίστα, δηλαδή τι έχει γράψει, ποια είναι η πρότασή σου. Το βασικό θέλω ναι. είναι ότι πρέπει να αναδειχθεί ο πολιτισμό και το πόσο σημαντικό είναι ο πολιτισμό μέσα σε μια κοινωνία. Πολύ ωραία. Γιατί τα βλέπουμε όλα τα πράγματα μόνο με αριθμού και οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί. Mm -hmm. Δεν είναι καν λογικά όντα. Ο άνθρωπο αποφασίζει κάτι συναισθηματικά και μετά χρησιμοποιεί τη λογική του γιατί αποφάσισε αυτό συναισθηματικά. Okay. Έτσι λειτουργούμε, σαν άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Πρώτα το συνέστημα, λέσαι ε, Πρώτα το συνέστημα. Εννοείται. Είναι πολύ πιο δυνατό το συνέστημα. Λογική. Η λογική είναι όσο είναι το τραπέζι και το συνέστημα είναι όσο όλο το κτίριο αποφασίζει αυτό. Α, τα παιδιά, να τα τώρα τα Αν μα να τα συνδυάσει, βλέπει πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει λογική εκεί, γιατί τα ερωτικά δεν χρειάζεται να τα εξηγήσει με μία λογική. Mm. Την αγάπη όμω χρειάζεται να την εξηγήσει με λογική. Γι' αυτό αρχίζει και συμμαζεύεται και προσπαθεί λίγο να την. Ah, α, μάλιστα. Ναι. Μανάτα, μου έχει λύσει είναι... πολλά ερωτηματικά. Για πε λοιπόν, πρώτα σου είναι. να είναι... ακόμα να λέμε. Έχω να διδάξω. Και αυτό που υπάρχει σαν διακύβευμα είναι ότι. Ο άνθρωπος έχει κάνει κοινωνία για να μπορέσει να επιβιώσει. Μάλιστα. Από τον καιρό, από τα άλλα ζώα γύρω του, από τι τροφέ, από οτιδήποτε. Να. Φτιάχτηκαν οι, οι, οι κοινωνίε. Και μετά δημιούργησε πολιτισμό για να παραμείνει ενωμένο. Χωρί πολιτισμό, οι κοινωνίε σπάνια. Μάλιστα. Γίνεται το καθένα άτομο, δεν υπάρχει συνοχή και δεν υπάρχει ουσιαστικά κοινή γραμμή. Άρα δεν υπάρχει κοινωνία. Ωραία. Αυτό το πολύ σημαντικό πράγμα, που το, δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και αρχιτέκτονε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δει ότι. δηλαδή <laughs> Είμαστε <laughs> πολλοί, δεν είναι έντονε. Είμαστε ένας. πολλοί, ναι. <laughs> ναι. Δεν φαίνεται τόσο πολύ στο Ευρωκοινοβούλιο. <laughs> δεν φαίνεται τόσο πολύ σε καμία χώρα. Είναι ελάχιστε οι χώρε που επενδύουν στον πολιτισμό αρκετά. Είναι λυπηρό γιατί δεν αφορά του καλλιτέχνε. Αφορά την κοινωνία, αφορά όλο τον κόσμο. Ναι, 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 κατάλαβα τι λε. Και πρέπει να το υποστηρίζουμε τον πολιτισμό σαν να είναι η ταυτότητά μα, σαν να είναι το μέλλον μα. Γιατί ο πολιτισμό λειτουργεί και σαν κυβωτό πληροφορία. Όσο, χρο, όσα χρόνια και αν πα πίσω, αυτά που διατηρούνται και φέρνουν την πληροφορία τη κοινωνία, πώ ζούσαν, ποιε είναι, είναι οι σχέσει ναι. τη κοινωνία, πώ ήταν ο άνθρωπο, το βασικό του κομμάτι είναι ο πολιτισμό. Ναι. Πώ θα πάτε με αυτό, με τον πολιτισμό. Ναι, εννοώ ναι, με όλη αυτή τη δουλειά είναι, που κάνει αυτή η ομάδα. κάνουμε πέρα. πολλή δουλειά. Έχουμε, ναι. έχουμε βραβευτεί κιόλας σαν ομάδα. Αυτά βέβαια. τι που έχουμε κάνει κιόλα. Ναι. ναι. Από το βασικό οργανισμό τη. Πώ είναι ο πόθαδο εδώ. Ναι. Τον ανάλογο Πόθα τη ε, ε, Ισπανίας Ισπανία. Και μα βράβευσε για το έργο που έχουν προσφέρει κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Δεν μου λε κάτι. Εσύ, ε, πόσο καιρό έχει ακόμη η Ευρωκοινοβούλιο να είσαι. Είναι άλλα δύο χρόνια. Άλλα δύο χρόνια. Τι σκοπό, δηλαδή, τελειώνοντα αυτή η τετραετία, τι θέλει να έχει καταφέρει. Δηλαδή, να γυρίσει πίσω ή θε να συνεχίσει, δεν ξέρω, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Και να φέρει αυτό και να πει, παιδιά, εγώ έκανα αυτό, άσχετα αν μαθεύτηκε ή δεν μαθεύτηκε, εάν βγήκε προ τα έξω, γιατί δεν είναι. Ναι. Εγώ αυτό κατάφερα. Εσύ τι θε να καταφέρει. Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Ναι. Έτσι και λέω: Έχουμε, γιατί ποτέ δεν είναι ότι ένα ο είναι σωστά, είναι ομαδικό. Ναι, είναι, είναι ομαδικό και πρέπει να παραμένει ομαδικό. Έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα τώρα και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, mm -hmm. που mm -hmm. η, από την αρχή τη θητεία, όχι μόνο μέσα ναι. στην πανδημία, η Ιωνή ήταν ιδιαίτερα ε, κακή. Γιατί η Επιτροπή δεν είχε. Η Επιτροπή, ενώ ο Φοντελάιν και όλα αυτά είχε η Επιτροπή. Ναι, ναι, ναι. Το, ε, η Επιτροπή τη Ευρώπη. Δεν έχει ξεκάθαρη πολιτική για τον πολιτισμό. Αντα, όταν βγάλανε τι επιτροπέ, ναι. δηλαδή σαν να λέμε τα υπουργεία, ναι. δεν υπήρχε η λέξη πολιτισμό σε κανένα από τα υπουργεία. Η λέξη, όχι να. Ναι, 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 κατάλαβα. Να το ονομάσουμε κάπω αλλιώ. Έλαρε. Και όταν ε, η πρόεδρο ε, παρουσίασε το RRF, το ε, πλάνο στήριξη. Ναι. Ε, τα 750 δισεκατομμύρια που έχει δανειστεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Ναι, 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 ναι. Ε, Τέλο πάντων, και είπε ότι παίρνουμε αυτά τα χρήματα μαζί με άλλα πακέτα για να στηρίξουμε την οικονομία τη Ευρώπη. Δεν υπήρχε Ουθένα καμία πολιτισμός. αναφορά ο πολιτισμό. Ακόμα και τώρα, μια βασική αυτούσια πολιτική γραμμή για τον πολιτισμό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα του τύπου. Ναι, είναι δηλαδή χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα στο RRF έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε ότι το 2% του προϋπολογισμού των κρατών θα πρέπει να πάει στον στο πολιτισμό. πολιτισμό. Αλλά αυτή η νίκη που κάναμε, γιατί ήταν μεγάλη νίκη αυτό, δεν σταματάει εκεί. Γιατί. Ο πολιτισμό ανήκει σε αυτό που λένε στο soft law. Δηλαδή, δεν αναγκάζεται το κράτο μέλο να ακολουθήσει την πολιτική τη Ευρώπη. Μπορεί να ακολουθήσει ό,τι η πολιτική θέλει ανεξάρτητα. Ναι, κατάλαβα. Όταν αφορά για τον ναι, πολιτισμό. Ναι, 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 Δηλαδή, δεν έχει δώσει την εξουσία πάνω στον κατάλαβα, πολιτισμό. Κατάλαβα. Ναι. Και εκεί συνεχίζουμε και πιέζουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, στέλνοντα επιστολέ και ερωτήσει στην Ευρώπη, στην Επιτροπή, ότι τι γίνεται, γιατί εμεί που είμαστε οι εκλεγμένοι. Τη Ευρώπη, έχουμε ψηφίσει αυτό. Είναι σαν να το ζητάει ο λαό. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη, ναι. Πολύ λίγα τα βάζουν μέσα στο ναι. ναι, προπολογισμό. Κάποια έχουν φτάσει μέχρι και το 4%. Αλλά κάποια άλλα έχουν φτάσει 0,9, 1,1. Πόσο δύσκολο είναι ρε Αλέξη αυτό που πηγαίνω να έρχεσαι. Εγώ σε βλέπω, α πούμε, από πέρσι, έτσι που βρισκόμαστε και τέτοια. Ε... Τελικά, εγώ μιλάω πιο πολύ. Ε. Τι, εσύ θα μιλήσει σίγουρα πιο πολύ. Oh, μαράκι, oh, δεν ξέρω εγώ <laughs> τι που πηγαίνω έρχεσαι κάθε τρεις και λίγο Δηλαδή συνδυάζεις Κάποια στιγμή είχε καταφέρει να κάνεις και θέατρο εδώ πέρα Να πας εκεί Να γυρίσεις τώρα έχεις γυρίσει Πες μας τι κάνεις τώρα βασικά για να το... Ναι καταρχά να σου πω ότι το θέμα με τα αεροπλάνα Πια είναι τίποτα Ρουτίνα Ναι και το είχα συνηθίσει και όλες από όταν πήγαινα στο Λος Άντζελες Που πήγαινα τρεις φορές ας πούμε το χρόνο Έχεις πάει και, και, γι αυτό, και ήταν αυτό το κομμάτι τώρα. 15 ώρες συνεχόμενο. Τώρα για τρει ώρε. Τίποτα. <laughs> τίποτα. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω, έρχεσαι. Ναι, ναι, ναι. Έρχεσαι τη Σαββατοκύριακα και είσαι καθημερινέ πάνω κανονικά κτλ. Ναι, ναι, Καμιά ναι, ναι. ναι. φορά κάθομαι και κάποια Σαββατοκύριακα πάνω, αναλόγω πώ είναι τα πράγματα. Τώρα... Ε, θέατρο δεν έχω καταφέρει να κάνω, ναι. γιατί το θέατρο ξεκινάει από Τετάρτη και τελειώνει Κυριακή. Οπότε θα ήταν απογορευτικό. Ναι. Ε, μπορώ να κάνω γυρίσματα, μπορώ να κάνω, κάνω διάφορε προβέ με ένα φίλο. Τραγουδιά. Ναι, 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 Χωρίσα. Ναι, ναι, ναι. Έχω τρελαθεί γιατί σε θυμάμαι από τότε, από τα μικράτα τα μα, που λύσαγε με. Yes, Δεν θα ξεχάσω τον πονοκέφαλο, Χριστέ μου, κάτι Κυριακέ στο σπίτι σου που βγάζε το σαξόφωνο και πέμενες να μάθει <laughs> σαξόφωνο. <laughs> και να σου λέω, Βρέα, αγάπη μου, καλή. <laughs> Μετά η κυθάρα, εντάξει, μόνιμη. Η κιθάρα ήταν ψυχοθεραπεία για μένα. Και είναι ένα κομμάτι τώρα που θέλω να κάνω ψυχοθεραπεία. Μια ψυχοθεραπεία η οποία δεν είναι ψυχοθεραπεία. Ναι. Γιατί λύνει προβλήματα που δεν ξέρει ότι Ό, τα έχει έχεις... και δεν ξέρει με ποιο τρόπο τα λύνει κιόλα. Αυτό είναι η τέχνη. Αυτό είναι το, η τέχνη, Γι' αυτό για μένα είναι ο εξηγόνα το να ασχολούμαι με τα καλλιτεχνικά. Τώρα σε έχει ωφελήσει με το τραγούδι. Και ναι, γιατί, γιατί δεν μπορούσα να ανοίξω το στόμα μου. Δεν τραγούδα. Εντάξει. Να, ναι, να... πανικό. Και τώρα πώ Και τώρα που το λέω, α μην ψιλοειδρώνομαι. Και εγώ δεν mm. τραγούδαγα στη σχολή mm. και τότε δεν το είχα και μετά mm. ασχολήθηκα με αυτό. Μήπω είναι... να κάνουμε ένα musical τελικά. Α, τι λε. <laughs> ναι, καλέ. Να βρήκαμε δουλειά που δεν ξέρω Ωραία. κι εγώ αν θέλω <laughs> να δουλέψω. <laughs> να κάνουμε <laughs> ένα musical, και τα δυο μα. αρέσει το τραγούδι τελικά. Βρήκε τον τρόπο ε, να εκφραστεί. Ναι, ναι, και είναι. είναι πάρα πολύ ωραίο μέσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο Onion. Ναι, είναι σοβαρή η μουσική. Ναι, είναι... ναι. Εγώ χωρί μουσική δεν ξέρω τι θα έκανα. Και ίσω τώρα το λέω λίγο εικάζοντα, γιατί Οι υποκριτική σε φέρνει το παρόν. εκείνη την ώρα. Βέβαια, Και πιστεύει έναν κόσμο πραγματικό. Δεν μπορεί να πιστεύει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να πιστεύει, ξέρω εγώ, ότι είσαι χρώμα. Τι είσαι <σε> χρώμα, τι, <Τι, <Τι λε, Μωρέ. Ναι, δεν ναι. δηλαδή, ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, ναι. να, ναι. να λε εσύ, α, εγώ το χρώμα το φαντάζομαι κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι μου δίνει για το κόκκινο. Η μουσική έχει έναν δρόμο που είναι οι νότε τη, είναι όλο αυτό το mm -hmm. πλαίσιο που πα και εκεί σου ανοίγει ένα άλλο κόσμο. Ποιο, γιατί δεν είναι. Είναι δηλαδή ο τρόπο που εκφράζει και αυτή η ενέργεια, αυτή η ειδόνη που ναι, υπάρχει ναι. μέσα σου την ώρα που πα να τραγουδήσει, είναι που κάθε φορά είναι άλλη. Λέγονται συνέχεια το ίδιο τραγούδι, κάθε φορά είναι κάτι άλλο. Ναι. Όπω και όταν κάνουμε κάθε φορά τον ίδιο ρόλο. Ζω, κάθε φορά είναι ναι, 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 κάθε, κάθε μέρα άλλο, την παράσταση. Αλλά επειδή είναι αρκετά αφαιρετικό, γιατί είναι συχνότητε, έτσι, είναι νότες, <σχελίδι> που υπάρχουν ναι, λυτέ λέξει, δεν είναι ολόκληρο κείμενο μονόλογο. να τι βλέπει και να εξηγεί, αυτό να δημιουργήσει εικόνα. Ναι. Μία-δύο είναι σαν ποιήση, μελοποιημένη ποιήση, σαν να στι λυτέ προτάσει, σου δημιουργεί κάτι πολύ περίεργο. Που σου ανοίγει ένα χώρο στον οποίο επειδή δεν είναι αρκετά γνώριμο στο συνειδητό σου, πα σε μονοπάτια τα οποία αφήνεσαι. Γιατί δεν έχει. Εμένα μ αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχεις navigation, δεν έχεις Εγώ δηλαδή, απορώ που δεν έχει. θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι, εγώ θυμάμαι τραγούδα και στη σχολή. Δεν σε θυμάμαι να μην τραγουδά. Δεν ήταν κάτι το οποίο. δεν είναι τραγούδι αυτό. <laughs> Πάντως είναι όχι. πολύ μεγάλο σφίξιμο. Πάρα πολύ σφίξιμο. και εγώ είχα μεγάλο δηλαδή, σφίξιμο. Δηλαδή, πάθαινα ασφιξία. Δηλαδή, άγχος, είναι, δηλαδή, άγχο ναι. είναι, είναι, ψυχολογικό και το τραγούδι. Δεν μου λε κάτι τώρα, τι κάνει ακριβώ, κάτι γυρίσματα λε. Ε? Α, ναι, για τη μουστάκα. Μουστάκα σοβαρή. Ναι, ναι, ναι. Χωνά εδώ έτσι ε... και 20 χρόνια. Ναι, αλλά ήταν το πιο λεπτό. Ήταν πιο περιποιημένο. Ναι, ήταν μουστακάκι, ναι, τώρα ναι. είναι τσέλικα. Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι. κάνω έναν τύπο ο οποίο είναι αγρότη, Τσιλιέσικη σε ένα νησί που δεν λέει πιό ακριβώ νησί είναι, ναι. Ναι. στα πλαίσια τη ταινία τη Νία Βαντάλο το My Big Fat Greek Wedding το 3. Ναι. Αυτό που κάποτε δεν μπορούσα να το πω με τίποτα. Δεν είναι κιόλα που να πει My Big Fat Greek Wedding. Δηλαδή. Oh. <laughs> ναι, ναι, ναι. Είναι ναι. σαν το. Κάπ, 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 κάπ. Α, μου τι είπε ο κύριο. <laughs> ε, είναι με το που <σίλου> ναι, του χωριό, <σίλου> Ναι, ναι όλα. την κουβούρα. <σίλου> την Donation. Ωραίο ρόλο είναι. Ναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πω τώρα τι ακριβώ γίνεται. Γιατί δημιουργεί και ένα καλό twist για την οικογένεια. Τα γυρίσματα θα γίνουν στην Κέρδη. Κύρα. Έχει δηλαδή κάποια στην Αθήνα και κάποια ναι, στην... ναι. το μεγαλύτερο κομμάτι στην Κέρκυρα. Άρα... Και... Αν να πω και κάτι τώρα σε αυτό. Για όλο βέβαια. αυτό το κομμάτι ότι ήρθε το My Big Fat Greek Wedding και γυρίζουν εδώ στην Ελλάδα, ε, αφορά βέβαια. Το... Βέβαια. το Εκομέ. Βέβαια. Το Εκομέ που βέβαια. έχει αλλάξει όλο το, όλο το... Ναι. Όλο το... Ναι. καλλιτεχνικό πεδίο. Που έχει αυξήσει πάρα πολύ τι αγορέ, τι δηλαδή ταινίε, τι mm. παραγωγέ και τι εξωτερικέ και τι εσωτερικέ. Και μ, δεν θα έρχονταν η ταινία, γιατί μου το είπαν αυτό. Δεν θα έρχονταν να γυρίσουν εδώ, αν δεν υπήρχε το Εκομέν. Και το Εκομέν, να πούμε ότι είναι μια εταιρεία που έχει φτιαχτεί για το σκοπό να έχει τη διαχείριση τη επιστροφή των εφόρων από τα έξοδα οπτικοακουστικών παραγωγών. Τσου, τω, τω, τω. Μεγάλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει, για να μπορούν Έρχεσαι, να γυρίσουν οι επιχειρήσει ένα στην εκατομμύριο στην Ελλάδα και παίρνει ε, χοντρά-χοντρά, α πούμε, ένα 40% επιστροφή από του ε, φόρου, από τι επιλεγμένε δαπάνε, δηλαδή από τι δαπάνε που αναγνωρίζονται ότι. Το οποίο είναι... δεν το είχαμε εμεί στην Ευρώπη. Ναι, και ήταν ναι. ότι όταν είχα πάει πρώτη φορά στην Αμερική, το 8, ε, μιλώντα με κάποιου παραγωγού, είπαν ότι πάμε να γυρίσουμε στη Νέα Υόρκη γιατί δίνει 35. Το Σικάγο δίνει 25. Ο Καναδά δίνει 45 πίσω. Ναι. Και λέω, τι είναι αυτό που ναι. ναι. λέει, αυτό και μου το εξηγεί. Και λέω τη δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Ενώ. Και ήταν μεγάλο ευτυχήμα που έγινε από το ελευτέριο των Κρέτσο, Πρέπει να τον αναφέρουμε συνέχεια. Πρέπει να το κάνουμε 30 περίπου. Γιατί έκανε ένα πράγμα το οποίο το έκανε πάρα πολύ καλό. Ε, Υποδειγματικό, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και με τι άλλε περιοχέ γιατί και η Κροατία το έχει και η Μάλτα. Γι' αυτό Βέβαια. πηγαίνουν και γύριζουν. Στην Κροατία και οι έχουν γυρίσει πάρα πολλέ ελληνικέ ε, για, ε, ναι, για Ελλάδα. Ναι, ο Μέγα Αλέξη νομίζω έχει γυριστεί στη Μάλτα. Στη Μάλτα. Ναι, ε. γιατί έχουν, είχαν αυτό το, το νόμο που ουσιαστικά δεν κάνει κάποια επένδυση σε κεφάλαιο. Όχι, όχι. όχι, όχι. Φτιάχνει ένα νόμο. Ναι, εμεί αργήσαμε λίγο ναι. και χάσαμε κάποιε παραγωγέ. Κάλιο ξέρετε... αργά παραποτέ. <laughs> Εσύ α πούμε, Ρίνα Αλέξη κάτι θα ξανακατεύει σε Ευρωκοινοβούλιο. Θε, να ε, συνεχίσει, πιστεύει ότι. Δεν ξέρω, δεν ότι... ξέρω μου λείπει πάρα πολύ αυτή η μεγάλη συχνότητα με την ενασχόληση με τη δουλειά. Από την άλλη, αυτό που γίνεται πάνω είναι πάρα πολύ οικοδομητικό. Ε, νιώθω ότι πραγματικά κάτι γίνεται mm -hmm. εκεί. Θέλω mm -hmm. να το ε, ολοκληρώσω. Να το να θέλω να κάνω ένα μεγάλο κύκλο. Όπω τώρα ξεκινάει και δεν ξέρω αν δύο χρόνια φτάνουν ε, mm -hmm. ε, Με δικιά μου πρωτοβουλία ξεκινάμε να κάνουμε μια συζήτηση για το χαράσμα τη ε, τέχνη. Ah. Που αυτό, άμα πα να το ανοίξει, δεν είναι μέσα σε μια διαβούλευση. Τελειώσαμε. Αυτό είναι. Όχι, αυτά, είναι, ναι. είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αν στον καλλιτεχνικό χώρο βρει. Πατήματα. Σίγουρα θα βρει και στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο των εργασιακών περιβάλλων ναι. που μπορεί να είναι. Τι να βγει, δηλαδή, κάποιο μάνιου αλ εντό εισαγωγικών, κάποιο τρόπο, μια βίβλο που να, να λέει. Τι να βγει, κάτι που να μπορεί να, να αναφέρεται με, με ευστοχία. Δηλαδή, να λε τι είναι το harassment. Mm. Δηλαδή, στην τέχνη. Δηλαδή, είμαι εγώ σκηνοθέτη. Τα όρια. Ναι, είμαι εγώ σκηνοθέτη mm. και μεσά δεν σε πάω. Και σε καλός στην ναι. παράστασή μου. Και επειδή είσαι γνωστό, όπω δεν σε έχω. Αλλά δεν σε πάω καθόλου. Ή στην και δεν ναι, 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 ναι. ανταποκρίνεσαι. Ναι. Σε βάζω πάνω στην σκηνή και σε βάζω να χοροπηδά από το πρωί μέχρι το βράδυ ακριβώς. γιατί Γιατί έτσι είναι ο ρόλο. Δεν να είναι έτσι ο ρόλο ναι, 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 πρέπει όρια. Να το αποφασίσουμε αυτό πιο πριν. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάπω να βρούμε <σχ> μία, έναν τρόπο που και αυτό που είπα τώρα έχει άμα το πιάσει από παντού, από παντού Έχει τρύπε. Άρα θέλει μια πολύ μεγάλη και βαθιά συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Και έτσι ιστορία. ξεκίνησε αυτό τώρα που αυτό μπορεί να πάρει πάρα πολλά χρόνια. Τι άκουσα, <σχ> είσαι στα Αμερική πώ έχει πάει κιόλα, έχει κάτι και στο <σχ> λέει αρκετά. Πήγαινε ορχό να μια εποχή. Τη θυμάμαι και αυτή την εποχή μπρο-πίσω. Υπάρχει και το κόντοφοι αυτό θε να πει. ναι. Αυτό το code of intimacy πούμε, που το έχουν κάνει τώρα πάρα πολύ έντονα στην Αμερική, που σημαίνει ότι έχουμε μια ερωτική σκηνή και υπάρχει ένα άνθρωπο παραδίπλα ο οποίο σου λέει. Πώ θα το κάνει τεχνικά, είναι μπροστά, μην νιώσει mm. κανένα από του δύο άσχημα. Δηλαδή, πια είναι λίγο. Μέχρι εκεί θα πιάσει το χέρι, μέχρι εκεί θα φιλήσει μέχρι εκεί θα κάνουμε την ερωτική σκηνή. Να τραβηχτεί από και ε, εμένα στιγλίδι, τρόπο... και Έρχεται ο καλλιτέχνη μετά ο σκηνοθέτη και σου λέει, Μα πώ μπορώ εγώ να δημιουργήσω μετά εντάσει σε αυτό. Πε μου εμένα. Ε, εγώ... να βάλω δύο κόκλες, το ίδιο πράγμα θα μου κάνει. Δεν, Άρα... δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι λύση. Ούτε αυτό είναι λύση. Προκειμένου όμω να καταστρέφουμε ψυχέ. Γιατί ένα τοπιός όταν πάει να παίξει, το σώμα του και την ψυχή του έχει εργαλεία. Ακριβώ. Δεν Λίγο. έχει κάτι άλλο. Ναι. Όταν εγώ σου καταστρέφω επειδή μου δίνει, μου εμπιστεύεσαι την ψυχή σου και το σώμα σου να το χρησιμοποιήσω και το καταστρέφω, για μια ζωή μετά θα κυκλοφορεί με αυτό. Ναι. Δεν ξέρω ποια και είναι, είναι μόνο η χρησιμότητα. Όχι στον επαγγελματικό σου χώρο. Ναι, γενικά. Φυλίσου. Στη ζωή σου. Βέβαια, ναι. συμφωνώ. Και είναι ένα κάτι, α πούμε. Κάνει μια παράσταση. Μπαίνει μέσα σε ένα ρόλο. Βουτά. Είσαι πολύ επιτυχημένο. Σου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τελειώνει η παράσταση. Βγαίνει. Έχει κάνει αποθεραπεία. Έχει πετάξει το ρόλο που κάνα. Ή συνεχίζει να είσαι ο Βασιλιά λίρ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα τώρα. Αυτά. Αν τα βάλουμε σε μια σειρά μπορούμε yeah. να δούμε ότι οι συμπεριφορέ δεν μπορούν να είναι πιο ανθρώπινε και πιο ουσιαστικέ και πιο βαθίε καλλιτεχνικά. Yeah. Αντί, αντί να βγαίνει α πούμε, μια διαστροφή του καθένα επειδή είναι η καλλιτέχνη. Mm. Πε μου κάτι, όταν συνερεσιο στο κεφάλι και σκότιο και πήγε Αμερική, τι περίμενε ότι θα συμβεί. <laughs> 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 τι περίμενε <θα> <laughs> δηλαδή, να συμβεί. Πήγε, δηλαδή να κάνει καριέρα. Πήγα, γι' το πήγα στην uh, Νέα Υόρκη. <laughs> ναι. Πήγα για να εξερευνήσω. Όπω. Πάντα, δηλαδή. Όπω ήταν να μάθω να παίζει ξαφνικά. Ναι, να Είχα έρθει. Ναι. Και εκεί έχουμε βρεθεί. <ΛΣ> Αχ, Παναγία μου. Ήταν η φορά που είμαστε στη Νέα Υόρκη και έπιασε η βροχή και γίναμε λούτσα. Σεπτέμβρη ήταν Πόπο κάτι... ναι, ναι, ναι. τρέχαμε σαν του τρελού. Που μένε σε ένα πάρα πολύ ωραίο διαμέρισμα με ένα στρογγυλό τόσο παραθυράκι. Στον ήταν... 26ο όροφο. <laughs> που όταν που το κλήσει, είχα κλείσει, είχα κλείσει το. Ναι, από το Ιντερνετ, α πούμε, το ναι. διαμέρισμα. Και λέω 26ο όροφο θα έχει και θέα. Τέλεια. Φαντάζομαι ότι του ουρανοξίστε. Και μπαίνω μέσα. Εκεί νομίζω ότι είμαι στο Ισόγειο. <Κουτί> τι γίνεται, τι, τι κάνω έτσι. Και είχε πόρου, γύρω-γύρω κτίρια. Ε, 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 πήγε ναι, πρώτα Νέα Υόρκη και μετά πήγε στο Νέο. Πήγα Νέα Υόρκη γιατί καταρχά ήθελα να κάνω ταξίδι. Καταρχά ήθελα να εξοικειωθώ με τη γλώσσα να ναι. μάθω καλύτερα. Και έκανα σεμινάρια πάνω στο, ε, σεν, στο σενάριο. Και με το που πήγε στη Νέα Υόρκη, τον πρώτο μήνα, αποφάσισα ότι ήθελα να μείνω εκεί. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αριστούργημα η Νέα Υόρκη. Είναι το ανέρο που ήρθε το κρύο, είπα. Το, το κρύο. Δε... στο Λο Άντζελε. άρεσε ρε, εσύ η το στο Λο ε, Στην αρχή όχι, βαρέθηκα πάρα πολύ. Αλλά μετά συνεχίζει να είναι το αγαπημένο μου εκτό Ελλάδα. Δεν ναι. μπορώ να το διανοηθώ. Πήγα ένα μήνα. Ένας μήνας τη δεύτερη είναι, μέρα είναι ήθελα να φύγω. Είναι και που Τη ναι. δεύτερη μέρα με Εγώ το που πουμπή... πει. Την ντρίθω, ενέργεια. τέταρτο πούμε. Μέρα. Με, δεν, είναι ένα μέρο που δεν έχει τι να κάνει. <laughs> Απίστευτη <laughs> μοναξιά. <laughs> δεν, <έχεις> <laughs> να... <laughs> τι, δεν έχει μοναξιά. να κάνει. <laughs> δεν, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει κουλτούρα καμία, καμία, καμία κουλτούρα, Παναγία μου. Αυτό σημαίνει ότι περνά όποια κουλτούρα θέλει εσύ. Ό,τι θε να κάνει στο μπορεί να το βρει. Και να είναι και εξειδικευμένοι οι άνθρωποι. Από γιόγκα ναι, μέχρι. Ναι, εγώ, να παρτάρω μέχρι 7 η ώρα το πρωί. Μπορεί να τα βρει όλα αυτά. Αυτό. Από να είσαι vegan και να μην είναι. Α, είμαι vegan. Ναι, να, να είναι και συνηθισμένο να είσαι vegan. Ναι. Μέχρι το να είσαι. Υπάρχουν να άνθρωποι. τέτοιο, εντάξει, αρνιά δεν στρίβουν. Αρνιά δεν στρίβουν Αλλά στρίβουν, ναι. τρώνε πολύ κρέα. Υπάρχουν άνθρωποι γενικότερα οι οποίοι μου λένε ότι με το που φτάσαν στο αεροδρόμιο νιώσαν ένα vibe σοβαρό και λένε: Εδώ είμαι. Εγώ έφτασα και από τη δεύτερη μέρα λέω: Θέ μου, πάρτε με από εδώ. Δεν πέρασα καθόλου καλά Δεν μ' άρεσε καθόλου Και εσύ, εγώ την δεύτερη μέρα δεν το έπαθα αυτό Γιατί όταν πήγα πρώτη φορά στο Λος Άντζελες Πήγα στα Emmy's. Καλεσμένο. <ΣΟΥΣ> Έχει κάνει και τέτοιε κλίδε. Έχει περπατήσει κάποια <ΣΟΥ> χαλιά. Ναι. Και εγώ τώρα ξέρει: Τα έχω με τα ονόματα και ποιο είναι, τι είμαι oh, χαμένο. Oh. Ε, και... Είναι μία φίλη μου που δούλευε, ήταν vice president στο AMC, <ΣΣ2> ναι. το <σταλεί> κανάλι στην πλατφόρμα. Ναι. Mad Men και όλα αυτά. Ναι. Baking Bad. Δεκάτη ήταν αυτά. Και ήμασταν στην Νέα Υόρκη και κάναμε παρέα και μου λέει: Πάω στο και πάμε. Εντάξει, παίρνει ένα. Πώ τη λέγανε? Ε. Θεάνο. Καλή, την έχω γνωρίσει, δεν έχουμε πάει Θεανό. σπίτι τη. Ναι, το... το... Την Θεάνο. Καλή, δεν είμαστε καλή. Ναι. Ακριβώ, α πούμε, τότε στο Λο Άντζελε. Τότε ήταν στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη την έχω γνωρίσει, τη Θεάνο. Δεν την έχω γνωρίσει. Μαζί είναι ο Μαζί που. Α, νομίζω όταν πήγε στην. Όχι. Όλοι οι Έλληνε περνάνε τη Θεάνο μια Και. Πάμε, και έχει ένα χώρο, τεράστιο ναι. χώρο, με διάφορα. Πώ είναι στις παραλίε μα που είναι σαν κρεβατάκια με. Ναι, 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 ναι. Σαν να είναι κάτι Ανατολικό. Ναι, ναι. Είχα διάφορε σαν σκηνούλε γύρω-γύρω, και έχει διάφορα τραπέζια που καθόταν ο κόσμο και τα λοιπά, ναι. κτλ. Και, και έχει στη μέση ένα μεγάλο μπαρ. Και πάω να πάρω εγώ ένα, ένα ποτό. Τότε έπεινα βότκα σόδα. Μάλιστα. Και πάω στον τύπο εκεί και του λέω ε, βότκα σόδα. Ναι. Ε, και με κοιτάει περίεργα. Σαν να λέει... Τι λέει ο κύριο. Βότκα, σόουδα. Και ένα. Και είναι ένα τύπο δίπλα που τον ξέρουν, είναι γνωστό. ο οποίο καθώ κάθεται και πίνει το ποτό και μιλούσε όλο τον κόσμο εκεί πέρα. Και κάνει βότκα, σόουδα. Ναι. αυτό. Α, οκ. Και το βάζει. Έλα μωρέ! Μου λέει δυο τρει μαλακίε. Ναι, Του ναι. κάνω εγώ ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα από ναι. τα έλεγε. Κάνω γέλα, οκ. Α, θυμάμαι τι μου κάνει Where are you from, ναι. κάτι μου λέει, κάτι accent, κάτι, ξέρω εγώ ναι. όλα αυτά. Ναι, 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 εντάξει, ναι. <laughs> έχετε το ποτό. Thank you, thank you, γελάσα. Ναι, ναι. Εγώ φεύγω, φεύγω. Και μου λέει η Θεανόμου, τι έκανε με τον Kevin Spacey εκεί πέρα. Τι σου <laughs> είπε. <laughs> <laughs> Δεν ποιο είναι ο Kevin Spacey. Λέω μη μου πει ότι ξέρει τον τα καλά σου, παιδί μου. Α, και λέω ναι, ξέρω ότι είναι γνωστό το αλλά δεν ξέρω με το όνομά του. Και μου λέει πρέπει να κάνει οπωσδήποτε φροντιστήριο να ξέρει όλου του τουλάχιστον A και B list stars και του σκηνοθέτε, γιατί δεν θα πασχολεί. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατό να μην ξέρει τον Kevin Spacey. Και θυμήθηκα ξαφνικά στο μάθημα τη γεωλογία στο Πολυτεχνείο που είχε 500 πόσα πετρώματα με το όνομά του Και έπρεπε να ξέρεις το όνομα και, τις, τις και σύσταση, τα χαρακτηριστικά. Δε... Αλλά το όνομα δεν είχε καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά. χαρακτηριστικά. Και λέω: ε, Δεν μπορώ. <laughs> <laughs> Πέρασε καλά τελικά oh. στο LA δηλαδή. Πέρασε θεόρησες, πάρα πολύ καλά. Θεώρησε ναι, ναι. ότι υπήρχε λόγο που πήγε και έχασε κάποια χρόνια. Ξέρεις τι, δεν δουλειά, έχασα από Κέρδισα πάρα πολλά χρόνια από μένα. Γιατί εκεί, όπω είπε, επειδή έχει mm. μοναξιά, ε, δημιουργεί μοναχικότητα. Και στη μοναχικότητα έχει αντιμέτωπο με τον εαυτό σου και mm. τα βρίσκει. Εμένα μου αρέσει η μοναχικότητα πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάρα πολύ μοναχικό άνθρωπο, συνειδητοποίησα και μου αρέσει, τα βρίσκω πολύ με την πάρτη μου. Αυτό όμω που με τάραξε τόσο πολύ είναι η, ασ... η, αίσθηση. Είναι ένα πιο βαθύ συνέστημα που μου ήρθε εκεί πέρα στο LA. Μοναξιά. Μοναξιά. Λέω Θεούλη μου, Χριστέ μου. Είναι ότι δεν καταλαβαίνει πώ περνάνε τα χρόνια. Γιατί δεν έχει εποχέ. Α, εμένα μου αρέσει αυτό που έχει ωραία, ωραία ζέστη. Δεν έχει περάσει ένα χρόνο και νομίζει ότι ακόμα είναι άνοιξη. Ναι, εντάξει. Ναι. εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ζήσω οπουδήποτε εκτό Ελλάδα. Μ' αρέσει και το κλίμα και όλο. Επίση, μου αρέσει αυτό το ότι θα ανοίξω την πόρτα μου και ανα πάσα στιγμή θέλω, όπω Νέα Υόρκη. Θα βρω άνθρωπο, θα βρω μπαρ, θα βρω ένα μαγαζί, θα βρω ένα Αυτό δεν υπάρχει στο Λο ναι. Δεν υπάρχει ούτε το πρωί. Καλέ, δεν υπάρχει. είναι σαν τα παπούτσια το αυτοκίνητο στο Ελέη. Δεν μπορεί να βγει χωρί να έχει αυτοκίνητο. Δεν γίνεται, όχι. Δεν υπάρχει. Yeah. Δεν υπάρχει επιπτήρηση, δεν μπορείς να κάνει τίποτα Δηλαδή ό,τι και έκανα, έκανα πολλά πράγματα Πήγα αριστερά, τίποτα. δεν μου άρεσε τίποτα Μύρλα, στριμμένη, οτιδήποτε Δεν ξέρω <laughs> <Έλαγα, "Υστεύω, πανεγείο." laughs> Πήγες στο Getty Museum που έχει εκεί πέρα Στο Getty Museum Π... που είναι στην, ε... Πήγα και Πήγα, που πήγα είναι... και κοντεμποράρη και... το... Δεν θυμάμαι, πήγα σε αρκετά πράγματα έχει Εκεί είδα Μία παράσταση ε... Α, δε παράσταση, γιατί δεν υπήρχε Ούτε ναι, μία παράσταση αγαμέλωνα. στο Ελέγιο όταν αγαμέλωνα. ήμουν εγώ αγαμέλωνα. Α! Ah! Ναι. Ε, από τώρα. Χολιγουδιανού Σταρ, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, αλλά του έχουμε δει σε μεγάλε. Χολιγουδιανού Σταρ, δεν θυμάσαι, ναι. ναι. Σε μεγάλε ταινίε. Ναι. ναι. Δεν θυμάμαι ονόματα, τι να κάνω. Τώρα. Ναι. Ναι. Είμαι δυσλεκτικό, δεν μπορώ να κρατάω ονόματα. Να συγκρατώ. Ξέρω, έχω και το παιδάκι μου δυσλεκτικό, ναι. 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 Λοιπόν, ναι. Μπορεί να το διορθώσει το παιδάκι. Σε μένα πια. Πια <laughs> τελειώσαμε. <laughs> <laughs> τελειώσα... Όχι, <laughs> έγινε, <laughs> Και παίζανε, είχε ναι. ναι, Κινέζε στο χορό. Κινέζε, ε, ε? Τρει Κινέζε στο χορό, Μάλιστα. που στην αρχή νόμιζαν ότι μιλούσαν Κινέζικα. Αλλά μιλούσαν αρχαία Έλα, δηλαδή, ρε. το λέγανε στα αγγλικά όλο το κείμενο και το χορό το κρατούσαν στα, στα... αρχαία ελληνικά. Νο... Ήταν μία που κρατούσε ένα πολύ περίεργο ε, ίσο με το βιολί να. και τραγουδούσαν. Τραγουδούσαν. Απαγγείλανε. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή άρχισα να νιώθω ότι καταλαβαίνω κάτι, αλλά ακουγόντουσαν σαν να είναι Ιαπωνέζικα. <laughs> τι Τι λένε, ναι, τι λένε. <laughs> και με συνειδητοποιώ ότι λέγανε αρχαίο ελληνικό κείμενο. Γι' αυτό δεν έβγαζε mm. και πολύ ε, νόημα. Στην ερασμιακή προφορά. Ποια είναι η ερασμιακή προφορά, δηλαδή στην ξέρει. Είναι αυτό που λέει η Μόιρα, αντί για να πει η Μοίρα. Ah, Α, ναι. μάλιστα, Μόιρα. Ναι. Ναι, Ερασμιακό. ναι. Ο Κάιρο. <laughs> 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 δεν μπορώ. Υπάρχει Αλήθεια. μια τέτοια θεωρία. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη θεωρία mm -hmm. που την έχω κάνει ντοκιμαντέρ τώρα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τη φτιάξαμε αυτή την, τη δουλειά. Mm -hmm. Που δείχνει ότι τα αρχαία ελληνικά, η μουσικότητα, η ηχητικά δηλαδή, mm -hmm. Πώς υπήρχε μέχρι και σήμερα δεν έχει χάσει επαφή με του Έλληνε. Μάλιστα. Αλλά όχι με του Έλληνε που διαβάζουν Την γλώσσα γιατί μαθαίνουν με τα μάτια, με αυτού που τη μαθαίνουν με, με, με τα αυτιά. Δηλαδή στα χωριά. Χριστά. Γι' αυτό μην μη, μη πει κουβέντα, άμα σε ξαναμιλήσω εγώ έτσι. Γιατί. Έτσι. <laughs> μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά. Μαθαίνουν, <laughs> ναι. Λοιπόν, θα αλλάξω A, θέμα και θα μαθέλουν, πάω. Ναι. Μαθαίνω, <laughs> πάμε. <laughs> πάμε. <laughs> <laughs> θα αλλάξω θέμα τώρα και θέλω να σε φέρω κάπου. Γιατί κοίταξε να δει. Εγώ με κάθε καλεσμένο που έχω δώσει το γέλα τη στη Μαρία. Σε ρώτησα, τι θέματα έχει εσύ εδώ Θέματα. Εμεί εδώ πέρα συζητάμε. Γιατί έχω ακούσει διάφορα αυτά τα θέματα. Ό,τι έχει ακούσει είναι αλήθεια για μα. Συζητάμε για τον έρωτα. Ah. Γενικώ, σαν θεωρία, σαν πράξη, σε διάφορα θέματα. Α πούμε, εγώ μαζί σου σκέφτηκα να συζητήσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολύ εμεί οι δύο και ξέρω τα τις τρέλε σου. Είπα να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο σου θέμα. Τη μονογαμία. Τα αγαπημένο μου γιατί. Γιατί μπορεί <laughs> να το καταρρύψει σε τρία δευτερόλεπτα. Δεν είναι θέμα κατάρριψη. Είναι θέμα να καταλάβουμε τι σημαίνει μονογαμία και γιατί έχουμε μονογαμία στι κοινωνίε μα. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με τον έρωτα. Α, ο έρωτα είναι για... συνέστημα και είναι. ξέρει πώ το έχω στο μυαλό. Μου. Για πε μου, πε μου, ε, γιατί μάλλον ο... και εγώ κάπω έτσι το έχω. Το πατάω κάπω μέσα σε μια διάσταση όπω είναι ο χρόνο. Που ο έρωτα είναι το παρόν να. και η αγάπη είναι το παρελθόν ή το μέλλον. Ή το μέλλον. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένο, δεν σκέφτεσαι τι θα γίνει τι έγινε. Σκέφτεσαι το εδώ και τώρα. Τώρα σε έχω, τώρα είμαι Ναι, ναι, τώρα τώρα. τώρα, τώρα, τώρα. Και αυτό το τώρα μπορεί να διαρκέσει και το καιρό. Γιατί τώρα, 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 τώρα. Ναι. Όταν δημιουργεί αρκε... αρκετά τώρα, και επειδή έχουμε τη μνήμη σαν ανθρώπινα όντα, ναι. δημιουργείται παρελθόν από αυτά τα τώρα. Okay. Και Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτα μπορεί να σε αγάπη. Αλλά γενικότερα να τώρα, ναι, λειτουργούν ανεξάρτητα. Okay. Να, και γι' αυτό είναι. ο έρωτα πολλέ φορέ είναι και καταστροφικός. Είναι. Γιατί εγώ έχω επενδύσει ναι. σε μία αγάπη, έχω χτίσει ένα σπίτι, έχω παιδιά, ναι, έχω ναι, αυτά ναι, και ξαφνικά ναι. μου τη βαράει. Ερωτεύομαι κάτι τελείω άσχετο ναι. Ναι. Ναι, και τα καταστρέφω όλα εν ρηπείο οφθαλμού. Γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Κάποια στιγμή ξυπνά και λε τι έκανα από δουλειά, από προσωπικέ σχέσει, ναι. από οικογενειακές σχέσει, τα πάντα. Άρα είσαι σε... όνομα. Ο έρωτα Ο, έρωτας, ο έρωτας έχει αυτό το απόλυτο. Αποφασίζει μόνο του. Πω, πω. Και αν μπει στη διαδικασία να το εμπιστευτεί, ναι. Σε έχει πάρει, σε έχει σηκώσει και, και ο Θεό μαζί σου. Μαζί σου. Υπάρχει καμία καλή έμβαση, έκβαση. Ποια θα είναι η καλή έκβαση του τώρα, του έρωτα που σε παίρνει και το αφήνει να, να, να πάει. Μπορεί να σαν ένας απίστευτο καταλήτη και ναι. να σε εκτινάξει, ναι. να σε βγάλει από μια σκλαβιά στην οποία εσύ με έναν τρόπο την έχει φτιάξει mm -hmm. και να σε πάει σε έναν κόσμο στον οποίο πραγματικά ζει. Γιατί δεν έχουμε τίποτα, απολύτω τίποτα έξω από το παρόν. Έξω από το τώρα. Είναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όλα τα είναι στη μνήμη μα. Ναι. Ή στη φαντασία μας. μα. Μα εμεί όμω στη ζωή μα κάθε μέρα τι κάνουμε. Κάνουμε αναμνηστικέ κινήσει από χθε προχθέ, αντιπροχθέ και ζούμε μονίμω σε παρελθόν. Εγώ αυτό πιστεύω αυτό, η ζωή μα έτσι όπω είναι. Γι' αυτό, αυτό ο έρωτα είναι τόσο σημαντικό. Δεν σημαντικός. επενδύουμε στον έρωτα και επενδύουμε στο σεξ. Για να λέμε ότι είμαστε ερωτευμένοι ή για να λέμε ότι ζούμε κάτι. Γιατί επενδύουμε στο σεξ για να λέμε ότι ζούμε κάτι. Γιατί μα δίνει την ψευδέστηση του τώρα. Είναι ψευδέστηση. Το σεξ δεν είναι, δεν είναι του τώρα, είναι τώρα το σεξ. Όχι, όχι, δεν είναι τώρα το σεξ. Όχι γιατί είναι. αν το στο μυαλό μου εγώ σκέφτομαι κάτι άλλο που δεν είναι τώρα, γιατί το, το mm. σεξ και ο έρωτας, mm. το ένα είναι άειλο, είναι συνέστημα, και το τώρα, άλλο, είναι τέλειος πρακτικό. Είναι τέλος, τέλος πρακτικό. No. Το σεξ το μπορεί να το κάνει για να κάνει παιδιά, μπορεί να το κάνει γιατί έχει ερωτευτεί κάποιον. Ναι. Ή γιατί βαριέσαι, μπορεί να πάθει και αυτό ακόμα. Ή γιατί η βιολογική ανάγκη. Τώρα θέλω κάτι αυτό ναι, να. Ναι. Η βιολογική ανάγκη, αν δεν είναι για τεκνοποίηση, Είσαι είναι... είναι βαριέμε. Βαριέμε. Ναι. ναι. Και βαριόμαστε συχνά κάτι σε αυτό το <laughs> Οπότε εσύ, εσύ <laughs> υπέρ, εσύ θε να το ζεις αυτό το τώρα <laughs> του έρωτα. Κοίταξε, το έχω ζήσει κάποιε. Έχει ερωτευτεί δηλαδή εντόνω. Ναι, το έχω πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Αλλά. Γιατί. Θα το ξανακάνα Ποια ήταν η τελευταία φορά που ερωτεύτηκε, Εγώ θυμάμαι μία, αλλά δεν είμαι σίγουρη αν, μετά από τότε αν υπήρξε άλλη. Θυμάμαι μία. Αν θυμάσαι μία, ε, που σίγουρα υπήρξε κι άλλη. Ήταν πα... Και, ε... ξέρω, το, πιο ωραίο. το πιο ωραίο. είναι ότι μιλά για έρωτα ή μιλά για καμψούρα. Α, αυτά, κοίταξε ναι, εγώ, εγώ θεωρούς, έρωτα, εγώ θεωρούς, Δεν, έχει, δεν έχει να κάνει. Ε, ε, ναι. ε, ε, ήταν, ναι, δεν ξέρω. Το, η ε, καψούρα την νιώθω, Την καψούρα έχω... είναι πληγωμένο ε, εγωισμός Α. Εκεί είναι η καψούρα. Ξέρω ότι διαφωνούμε αρκετά, αλλά η καψούρα είναι πληγωμένο και ο εγωισμό. Ναι. Γιατί εγώ μέσα στο κεφάλι μου το έχω φτιάξει έτσι, αυτό, αυτό, αυτό είναι. Έχω βάλει τη Βασίλισσα, το Βασιλιά μου, δεν ξέρω εγώ τι είναι εκεί. Και μου το χαλάει. είμαστε όλα αυτά και σε σκόνη και φεύγει. Πού πα, κυρία. Τεράστια απώλεια. Ναι ναι, 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 Και θε να το πάρει πίσω. Γιατί, γιατί δεν δέχεσαι ότι μπορεί να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Τι να Όπω το μπορεί. ζω αυτό πάρα πολύ ναι. έντονα στη ζωή μου, εγώ, το καψούρα. Mm. Τον πληγωμένο εγωισμό, εγώ δεν μπορώ. <laughs> δεν μπορώ. <laughs> Αλλά και τον έρωτα. Εγώ, εγώ, εγώ είμαι ερωτευμένη με τον έρωτα. Εγώ θέλω να ζω στο παρόν συνέχεια. Και θέλω ναι, να είμαι μόνιμη. Ερωτευμένη. Ναι, 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 ναι. Κατα... Υπάρχει κάποια κατάληξη που θετική που με... όλο αυτού. παρεξηγείται και δεν μπορώ να κάνω μία σχέση φυσιολογική με το εισαγωγικό, με ναι. τη μονογαμία που λέμε. Μάλιστα. γιατί τη μονογαμία τη θεωρούμε φυσιολογική. Τη θεωρεί ο κόσμο κοινωνικά. Θεωρεί ότι δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Από πού βγήκε η μονογαμία? Για ναι. ποιο λόγο υπήρξε η μονογαμία? Γιατί φύγεται τώρα το θέμα πώ mm. αυτό ο κόσμο ο οποίο έχει φτιαχτεί, mm. έχει φτιαχτεί από άνδρε για άνδρε. Μάλιστα. Οι άνδρε αποφασίσανε. Mm. Οι άνδρε είχαν το πάνω χέρι, οι άνδρε φτιάξαν έναν κόσμο με του εαυτού του ε, γνώμονα. Ναι. Mm. Και έτσι φτιάξαν αυτόν τον κόσμο. Οκ. Okay. Και τι κάνανε, mm. εγώ, για να προσ... Εγώ, mm. με μεγάλα κεφαλαία γράμματα, για να συνεχίσω εμένα, mm. θέλω να ξέρω ότι αυτό που βγαίνει από σένα είναι δικό μου. Σε έκλεινα μέσα. Γιατί, άμα κυκλοφορούσε, επειδή μονογαμία δεν ήταν, όλο και κάποιο θα για να συνεχίσει αυτό το εγώ του. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Και μάλιστα. προκειμένου να είμαι σίγουρο ότι εγώ. Πάρε και ένα κλειδί. Πάρε <laughs> 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 φύγω, να ξέρω, α πούμε που. Οπότε θεωρεί ότι η έννοια τη μονογαμία είναι ένα απαρχιωμένο πράγμα το οποίο το Κοίταξε, έχουμε Κοίταξε, δεν στο το λέω DNA. απαρχιωμένο. Το λέω ότι κάπω έτσι ξεκίνησε. Όμω αυτό άρχισε και στην διάφορα πράγματα. Άρα έχει και θετικά, έχει και αρνητικά. Ποιο είναι το θετικό. Δεν θέλω να πω ότι εντάξει, καταργήσετε τη μονογαμία όλοι με όλου και ό,τι βρέξει και βάση. Για κάποιου ανθρώπου λειτουργεί. Η κοινωνία χρειάζεται και μία τάξη. Αλλά η κοινωνία δεν χρειάζεται και μονοτονία. Άρα χρειάζεται να υπάρχει και ο αντίλογο στη μονογαμία. Όπω λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και πολυγαμία, θα πρέπει να υπάρχει και μονογαμία. Σαφέστατα. Εσύ θεωρείς ότι αυτό που η κοινωνία μα θεωρεί φυσιολογικό. Ρε εσύ ήταν ε, παράνομο μέχρι το 80, το έχει που το σταμάτησε. Ποιο. Τη μυχεία. Σε πηγαίνανε φυλακή. Αλήθεια λέτε τώρα! Δεν Τι εννοεί, παιδί! Εσύ δηλαδή, δεν τα τα πρόλαβε αυτά. Καλέ, αγέννητο εγώ. Το 82 ε, το σταματήσανε. Μέχρι μιχεία... το 82 δεν έχει δει δηλαδή ελληνικέ ταινίε που του πιάνανε στα πράσα και του βάζανε τα σεντόνια και του στο τμήμα. Ελληνικέ ταινίε θεωρεί. Όλα βγαλμένα από τη ζωή, αγάπη στο μου. Σοβαρολογή, ναι. η είναι. Ήταν μέχρι τότε ήταν παράνομο. Σε λένε... φυλακή. Αποκλείεται, αποκλείεται οπό, οπό, Έστω, έστω, ας, πούμε, ας το αφήσουμε αυτό το νόμου το, το, το κομμάτι Ηθικά, τα περισσότερα ζευγάρια ας πούμε, που γνωρίζουμε πια... Που πήγαμε στου γάμου, ναι. του παντρέψαμε κάποιου ανθρώπου, χαρήκαμε, γλεντήσαμε. Αυτή τη στιγμή έχουν χωρίσει. Και έτσι παρατηρήσει ότι γλέντανε περισσότερο χωρισμένοι από ότι αυτοί που. Καλά, δεν το συζητώ. ή δεν υπήρξαν ποτέ ε, δεσμευμένοι, ναι. ή ε, είναι ακόμα δεσμευμένοι. Αυτοί που διασκεδάζουν περισσότερο από όλου, που έχουν δει τη ζωή αλλιώ, που είναι οι πολύ χωρισμένοι άρετε, είναι. είναι οι χωρισμένοι. Ναι, βέβαια. Γιατί. Τι έχει αλλάξει από την εποχή τη γιαγιά μου, ρε παιδί μου. Υπάρχει ότι έχω κάνει το χρέο μου σε αυτό που ε, έχω μάθει μικρό ότι θα έπρεπε θα να, πρέπει κάνω. να κάνω. Και από εδώ και πέρα απελευθερώθηκα. Απελευθερώθηκα. Ναι. Και συνήθω αυτό συμβαίνει σε άλλη σχολεία. Αυτό δηλαδή τη συμβαίνει ας πούμε, πια. Μου έκανε στη σχολή ε, μία ε, συμμαθήτρια μία ε, 70 κάτι ναι, χρονών. Που είπε: Τα έκανα τα εγγόνια μου, τώρα θα κάνω τη ζωή ναι, μου. Ναι, και λέει: Περίμενα του γονεί μου. Μετά ναι, ναι. τον άντρα μου. Μετά τα παιδιά μου, τελειώσαμε και με τα εγγόνια και τώρα ήρθα και θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. <inate> και αυτό το πράγμα. Έκανε τον κύκλο τη. Βιώνουμε, νομίζω, ότι όταν δίνουμε, έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε ολοκληρώσει με τι υποχρεώσει που, που, έχουμε στην κοινωνία, μετά είμαστε ελεύθεροι. Εγώ και πιστεύω... Και λες, τώρα δεν υπάρχει ένα shortcut. Να πάμε κατευθείαν, στο στην ελευθερία. Γιατί ναι. Και εγώ ξέρω τι πιστεύω. Εγώ πιστεύω, πιστεύω γι' αυτό πια ε, τα τελευταία χρόνια, α πούμε, τα τε, τελευταία 30 χρόνια, οι άνθρωποι δεν γερνάνε. Γιατί? Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί γύρω στα 50 του και στα 45 του, α πούμε, διαλύουν του γάμου τους του, τα πάντα. Και ανακαλύπτουν τη ζωή. Μία απίστευτη μέθοδο αντιγύρανση είναι η ψυχολογία. Η ψυχολογία, η καλή ψυχολογία. Ναι, αυτό, βέβαια. Ναι. Η λίμπιντο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν. Να, εγώ θυμάμαι, α πούμε, όταν ήμουν μικρή και βλέπουμε βλέπ με του γονεί μα, δεν ξέρω αν εσύ το έκανε αυτό, μεγάλου και ήταν 40, 35. Και έλεγα Παναγία Σάτω, μου, μου γέρι. Ήταν μικρή μου, γι' αυτό του βλέπαμε. Ναι, έτσι, ναι. Αλλά ήταν μεγαλύτερη Ήταν μεγαλύτερη από ό,τι είμαστε εμεί. Είναι φοβερό δηλαδή αυτά τα memes που έχουν βγει που βλέπεις τη δεκαετία του 80 μια πενιντάρα και δίπλα είναι η είναι η γιαγιά της και, mm. και δεν μιλάω πω, συμβαίνει για βλαστική κατασκευή. Τώρα. Και τώρα. Συμβαίνει ακόμα και τώρα. Όσοι έχουν ακολουθήσει αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο, βλέπει ότι έχουν ένα πολύ πιο πεσμένο mm, βαρύ. ενεργειακό, πούμε, μια δόνηση πολύ πιο πεσμένη ναι. από ό,τι έχουν. Δεν λέω για όλου, υπα... μιλάω πάντα για την πλειοψηφία. Αυτό αλλάζει. Μπορεί να είσαι ευτυχισμένο με, με έναν άνθρωπο όχι, όχι, στη σου ζωή κάτι, σου. Η πλειοψηφία έχει γυρίσει περισσότερο στο να μην είναι σε όλο αυτό το κομμάτι που το ονομάσαμε μονογαμία. Ναι. Α, έχει γυρίσει η ναι, δεν είναι σε αυτό. Δηλαδή τώρα, το συγγνώμη, αυτό που συμβαίνει είναι οι περισσότεροι ζουν μόνοι του. Οι περισσότεροι. Και οι νέε γενιέ θα είναι μονάδε. Μονάδε. Δικαίωμα στην αυτοδιάθεση που είπα. Ναι, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι καλό. Και τι είναι το καλό, να ζει με κάποιον και μετά να με, άλλον μια και με άλλον και μετά από τη μονάδα και στο σύνολο. Βεβαίως. Θα πρέπει να είσαι και τα δύο. Μπορεί να είσαι και τα δύο. Εγώ, α πούμε, αποφάσισα δηλαδή, ότι θέλω να είμαι μόνο. Δηλαδή, Ο κάθε ηθοποιό παίζει μόνο του. Αλλά όχι είναι αυτό. Είναι ομαδικό το παιχνίδι, άσχετα αν είναι μοναχικό ο δρόμο. Δεν λέμε να είσαι ακοινώνητο. Μιλάμε να έχει την επιλογή και να λε εγώ το σπίτι μου και θα βάλω μέσα και μετά θα πάει σπίτι του οποιοδήποτε επιλέξω. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έτσι δημιουργεί και θέλω. Δημιουργεί ταυτότητα. Δημιουργεί τον κόσμο σου. Εσύ στη ζωή σου με βλέπει ποτέ τον εαυτό σου με μια γυναίκα παντρεμένο. Παντρεμένο, ε, δηλαδή είσαι υπέρ του γάμου. Τον είχα δει όταν ήμουν μικρό. Α, τον είχε δει. Ναι, εσύ. στα 18-19 εκεί. Και... Α, γιατί εγώ από τα 13 είχα επίφανη. Ποτέ γάμο. Α, 13 χρονών. Ναι. Ε, τον είχα δει τότε. Ναι. Ε, εντάξει, δεν. Ε, ναι, 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 δεν έγινε κάτι. Δεν ευόδωσε. Ναι, ναι, τι να κάνει, ήταν πολλά τα χρόνια μπροστά. Ναι. <laughs> Πού να τα. βάλω <laughs> <laughs> <Που να> τα... <laughs> <laughs> τα... κάτω. Ναι. Και από εκεί και πέρα, μετά δεν το είδα σαν ε, γάμος, με την έννοια, ξέρει αυτό το σπίτι, η οικογένεια και όλα αυτά. Ναι. Αλλά βλέπω πολύ συχνά τη συντροφικότητα. Α, το βλέπει. Την οποία συντροφικότητα όμω δεν τη βλέπω με έναν άνθρωπο και τέλο. Αυτό το με έναν άνθρωπο και τέλο είναι το απόλυτο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Δεν μπορεί να πει ότι. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρω καλά. Καλά-καλά δεν ξέρει ο αυτό τον εαυτό του. Ναι. Θα αφιερώσω εγώ ή θα δώσω αυτή την υπόσχεση, αν τη θεωρεί σημαντική, ναι. ότι από εδώ και πέρα για πάντα μαζί. Γιατί πώς. Και να τη δώσει, θα την πάρει πίσω κάποια στιγμή, εγώ θεωρώ. κανείς δεν Είναι μπορεί σίγουρο ότι να... να... θα την πάρει ναι, ναι, ναι. πίσω. Ή θες να είσαι ειλικρινή από την αρχή. Ή... Θε να βασανίζεσαι και να λες ότι εγώ έδωσα μια υπόσχεση και δεν καθίζω για αυτή την υπόθεση μέσα σε αυτή τη σχέση, μέσα σε αυτό το δεσμό και ό,τι άλλο προκύπτει. Μα η ιστορία είναι ότι πόσο θα κρατήσει ένα έρωτα. Ο έρωτα, το παρόν που λέμε, πόσο να κρατήσει. Όσο και αν κρατήσει μετά, το, έρχεται η αγάπη Ο έρωτα δεν κρατάει. Ο έρωτα απλώ υπάρχει τώρα. 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 τώρα, τώρα, τώρα. τώρα. Και αυτέ οι μήμες, αγάπη, όσε μένουν, ναι. δημιουργούν την αγάπη. Η αγάπη ναι. όμω δημιουργείται κι αλλιώ. Γιατί. Όπω δημιουργώ παρελθόν, δημιουργώ και μέλλον. Ναι. Δηλαδή, οι επιλογέ που μπορεί να κάνω εγώ τώρα, που δεν αφορούν το παρόν, αφορούν μια σκέψη που έχω για το μέλλον. Okay. Άρα, τι κάνω, δημιουργώ ένα παρελθόν για να δεσμεύσω μέλλον. Ναι. Άρα, εγώ βλέπω εσένα, βλέπω ότι μπορούμε να ναι. έχει ωραίο DNA, ναι, θέλω να κάνω τα παιδιά σου. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνω, δημιουργώ κατάσταση για να κάνουμε κάποια στιγμή παιδιά. Ναι. Εντό εισαγωγικών αγάπη, γιατί είναι πολύ. Okay. Ε, ναι, πολύ, πολύ εντός μυαλό. Ναι, αλλά συναισθηματικά τα ίδια πράγματα κάνουμε. Βλέπω έναν άνθρωπο, το γνωρίζω σιγά σιγά, εξοικειώνομαι, αισθάνομαι καλά μαζί, το αρχίζω να τον εμπιστεύομαι και δημιουργούνται διάφορα συναισθήματα που δημιουργούν ένα παρελθόν, ένα database το οποίο μπορεί να μας πάει στο επόμενο βήμα. Mm. Να κάνουμε γάμο, να κάνουμε ναι. παιδιά. Ναι. Να, ναι. Να πούμε... Ή να συγκατοικήσουμε, να ναι. μείνουμε μαζί, εν πάση περιπτώσει. Με τον ίδιο τρόπο που δημιουργούνται και οι Ωραία. Η φιλία για μένα είναι ένα τόσο μεγάλο φάσμα συναισθηματικό που η αγάπη είναι μέσα σε αυτό. Εννοείται. Η αγάπη δεν είναι κάτι εξωτερικό και αφορά έναν άντρα με μια γυναίκα ή έναν άντρα με έναν άντρα ή μια γυναίκα με μια γυναίκα. Ναι. Ερωτικό. Ναι. Είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι okay. και η αγάπη που μπορεί να έχει μέσα και ερωτικό να έχει μέσα και το φιλικό. Α, θεωρείς ότι μπορεί να ε, υπάρχει και φιλία και, ε, και έρωτας ανάμεσα σε δύο φίλους, γιατί σε ένα ναι, ζευγάρι ναι, όταν ξεκινάει ναι. κάτι ερωτικά μπορεί να, να υπάρχει και η αίσθηση της φιλίας μέσα σε αυτό, της αγάπης, οτιδήποτε αλλά όταν είναι δύο άνθρωποι φίλοι Υπάρχει ερωτισμό, θεωρεί τη φιλία με έναν τρόπο. Ναι, μπορεί να υπάρξει. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Ναι. Ε, δεν είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει. Ναι θα υπάρξει. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να χαλάσει τη φιλία. Δεν είναι δεδομένο ότι μπορεί να τη φτιάξει τη φιλία. Ναι. Ο έρωτα είναι κάτι τελείω ανεξάρτητο από όλα. Και γιατί δεν το τον έρωτα. Δεν το είναι... Συμφωνώ, Αλέξη, μου δεν ξέρει πώ συμφωνώ από αυτό το πράγμα. <laughs> Οπότε εσύ δεν έχει δεν έχεις φαντασιωθεί τον εαυτό σου κάπου σε ένα πολύ ωραίο σπίτι εκεί πέρα στον Μαγιώτα. Δεν έχω φαντασιωθεί κάπου. σε ένα πολύ ωραίο σπίτι, αλλά. Αλλά όχι! Για... <laughs> διάφορα πράγματα. <laughs> <laughs> ξέρει ποια είναι η άλλη μόδα η φοβερή που υπάρχει τελευταία και μου στέλνουν διάφορα γράμματα και μου λένε. Πολύ άμορου. Δηλαδή είμαστε εμεί ζευγάρι και παίρνουμε εδώ πέρα τα παιδιά απέναντι που είναι και αυτοί ζευγάρι ή δεν είναι ζευγάρι, όχι το δεν ότι και αν είστε, δεν Ή έχουμε... βρίσκουμε εμεί το κορίτσι απέναντι και μου θέλει να... Όχι να, να βρεθούμε ερωτικά. Όχι για σαφάρι. Όχι σαφάρι. Σχέση. Τε. Σχέση. Το έχω δει αυτό κάπου στην Αγιάκομπον. Νόμιζα σε κάποια ταινία Άς, αλλά δώσεις, όχι. Είναι ένα τυπό που ναι. έχει τη γυναίκα του, ναι. την κοπέλα του, στο ίδιο σπίτι και μένουν παρέα. Ναι. Αυτό είναι πολύ άμορο. Δηλαδή που όλοι μαζί υπάρχουμε ναι. Το θεωρείς; Είναι φυσικό. Δεν ρε, μπορώ να σιγά. το πω. <laughs> <laughs> Σιγά μου, εντάξει. Ναι, μπορεί, εντάξει. Ε, το θεωρείς αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί κανονικά. Αν θα μπορούσε να συμβεί σε μένα, Ναι, ε, ναι δεν το βρίσκω. Ε, δεν, δεν μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα χάρη ε, σε αυτή την ύπαρξη υπάρχει... κάποιε ισορροπίε. Δεν θεωρεί οι εγωισμοί που έχουμε και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ναι, περίεργο. Οι εγωισμοί υπάρχουν παντού και αν δεν μπορέσουμε εμεί να χνηλαγώσουμε το δικό μα το εγώ, όπω και ο άλλο απέναντι, δεν υπάρχει καμία σύμπτωση, καμία ισορροπία. Ακόμα και όταν είναι δύο τα Α, άτομα. Εδώ είναι δύο Εγώ τα άτομα και γίνεται τη Δεν Ναι, όταν είναι ένα το άτομο έτσι και δεν τα βρει καλά με τον αυτό του. Ε, με το αυτό τρώγεται με τα ρούχα του. Φαντάζομαι όταν μεγαλώνει η εξίσωση και μπαίνει και δεύτερο και μπαίνει και τρίτο και τέταρτο. Φαντάζομαι. Και ίσως έτσι... γι' αυτό τα παλιά τα χρόνια λέγανε ένα με μία και τέλο. Και τελειώσαμε. Μην με μπερδεύετε με κάτι άλλο, ένα με μία. Πάντω υπάρχει πάρα πολύ έντονο <laughs> αυτό το ολοι μα μαζί τρει-τέσσερι μαζί κάνουμε σχέση και λειτουργεί η σχέση. Και αυτό μπορεί να είναι και μία ανάγκη μέσα στην σημερινή κοινωνία που να δημιουργήσουμε Ελεγχόμενε κοινωνίε, δηλαδή παρέε. Και επειδή το ερωτικό. Το απλοποιεί πολύ ρε παιδάκι μου, δεν είναι τόσο απλό, είναι σοκαριστικό. Τι σοκαριστικό δίκυ... είναι να σκεφτεί ότι η μονογαμία είναι το ένα και το αυτό και τέλο. Αυτό είναι. Άμα το σκεφτεί έτσι, ναι, όλα τα άλλα είναι πολύ περίεργα. Άμα αφήνει όμω απ' έξω και δε τον άνθρωπο από μακριά, πε εσύ ότι δεν ανοίξει αυτή την κοινωνία. Και θε να δει πώ λειτουργούν, ποιε ναι, ναι, είναι οι ναι, δυναμικέ ναι. του. Ναι. Βλέπει ότι σήμερα που βλέπουμε ότι ο άνθρωπο αποξενώνεται. Από την κοινωνία. Γίνεται mm -hmm. άτομο μόνο. Μονάδα, ναι. Ε, μονάδα όμω, όχι μέσα σε σύνολο. Μοναχική. Ναι, 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 κατάλαβα τι λε, ναι. Ε, έχει ανάγκη, γιατί από τη φύση μα το θέλουμε αυτό, να κοινωνήσει. Να μοιραστεί. Mm, mm, mm. Αν δεν μοιραστεί, αισθάνεται δυστυχία. Οπότε θεωρεί αυτό είναι μια προέκταση αυτού του πράγματο. Του ναι, που, ναι. Ότι να ε, μπορέσω να συνειδητοποιήσω καλύτερα την. Ε, ε, την κοινωνία, το μοίρασμα. Γιατί όταν ε, εγώ είμαι μόνο μου και είμαι μία στη δουλειά, μία στο σπίτι να διασκεδάσω με ένα παιχνίδι. Βρετά. Να, βρετά. να συνευρεθώ ναι. με κάποιον άλλον Χρήστη απέναντι. Ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, ναι, η διασκέδαση ναι, ναι. μόλι να είναι μέσα σε ένα κουτί, ναι. μέσα στο σπίτι, ναι. ή άμα βγω ας πούμε, και στον μπαρ να πάω και όλα αυτά να είναι τόσο επιφανειακά και να μην υπάρχει καμία ανταλλαγή ναι. ενέργεια και χυμών, εκεί η μοναξία αυτή από μέσα σου, το ασυνείδητό ναι. σου, το ζητάει, το ένστικτό σου, ζητάει την επαφή, ναι. την ουσιαστική επαφή. Που δεν χρειάζεται να βαφτίσει με ένα σύμφωνο γάμο ή με ένα παιδί. Ζητάει την επαφή μέσα κάτι, κάτι ουσιαστικό οπότε αναγκαστικά μπαίνει σε δρόμους τους οποίους ενστυπτοδός τους πάει, δεν τους ξέρει και δημιουργεί διάφορα είδη ε, κοινωνία εσύ ας πούμε ε... είναι κοινωνία εννοούμε τώρα μοίρασμα, έτσι, μπορεί να είναι τρία άτομα κοινωνία είναι να είναι δύο άτομα, κοινωνία είναι δεν πιστεύει ότι ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα πιο παλιά που καθόντουσαν δύο άνθρωποι, γνωριζόντουσαν στα 15, αρεντοφόντουσαν ή στην Οικέσιο παντρευόντουσαν και πήγαινε έτσι η ζωή του μέχρι να πεθάνουν. Και πια έχουμε εμεί. Αυτό καταφέρει... είναι η, η καλή εκδοχή. Η καλή εκδοχή, ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε τώρα στην πλειοψηφία τη κοινωνία, στην εποχή τη γιαγιά και τη μάνα μα, α πούμε, αυτή ήταν η ιστορία. Που μπορεί να έχουν τα προβλήματά του ε, στο σπίτι, που μπορεί ε... χίλια δύο πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα πράγμα ταμπού σοβαρό το να πει θα χωρίσω. Ναι. Που, δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμεί είναι το πιο... η εύκολη μα λύση. Διαλύονται σπίτια, ε, ε, υπάρχουν προβλήματα, ε, έχουμε το σοβαρό. Όλοι δεν ξέρουμε, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μα μετά τα 40, πια να καταλάβουμε, να κάνουμε ένα soul searching, α πούμε, και να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε. Πώ θα βρεθούμε και θα πω εγώ σε σένα, έλα για πάντα, θα είμαστε ερωτευμένοι για πάντα μαζί στο ίδιο σπίτι, όταν εγώ ξυπνάω μια μέρα και είμαι άλλη. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά, όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ακούγεται πάρα. Ξέρει ότι έχω ανθρώπου που μου λένε. Που, ε, εντάξει, γιατί πάντα έχει haters, ας πούμε, και σε όλα αυτά που λέω, οι περισσότεροι συμφωνούν πάρα πολύ κτλ. Αλλά μου στέλνουν διάφορα σχόλια και μου λένε, αν είναι δυνατόν, έχει βγει και έχει πει ότι έχει κερατώσει όλου του συντρόφου σου. Ναι. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να φύγει. Γιατί χωρίσεις... έγινε μετά το 82, δεν υπάρχει <laughs> πρόβλημα. <laughs> <laughs> Εσύ πώ το αντιμετωπίζουν τα κορίτσια που συνευρίσκεσαι, γυναίκε. Πώ με αντιμετωπίζουν, Ναι. Ναι, θέλω να πω: κάνει μια γνωριμία. Γνωριζόμαστε και τα λοιπά. Βρισκόμαστε. Ξέρω ότι μπορεί να κάνουμε σεξ. Μπορεί να βγούμε για φαγητό. Μπορεί να κάνουμε το οτιδήποτε. Την επόμενη μέρα εγώ θα πάρω μια χαρά, λέω εγώ τώρα. στείλω, Αλέξη Γερούλη, καλημέρα. Τι κάνει, θα τα πούμε. Δεν τα πούμε. Δεν Κοίταξε. Δηλαδή, εγώ ποτέ βρίσκομαι με κάποιον άνθρωπο. Ε, είτε είναι ερωτικό είτε δεν είναι ερωτικό, ξεκινάει από έναν πυρήνα. Τι επικοινωνία έχουμε. Ωραία, Πέσω ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Αν όλα αυτά ε, προχωρήσουν και φτάσουν σε μια ωραία σχέση σεξουαλική, Πες και ότι είναι και μια μαδιά ναι. και τέλο, ε, δεν τελειώνει εκεί. Η, αυτή, αυτή η μνήμη ναι. δεν τη σβήνει. Δεν λες, Α, εντάξει, θέλω να το σβήσω από τη μνήμη μου, γιατί, γιατί απλώ ήθελα να περάσω καλά. Ναι. Υπάρχει. Και αυτό μπορεί να εξελιχθεί με κάποιον τρόπο. Αυτό ο τρόπο που μπορεί να εξελιχθεί έχει δύο ανθρώπου. Ναι. Και οι δύο λειτουργούν και σαν πομπή και σαν ε, δέκτε. Άρα και παράγουν κάτι και δέχονται κάτι. Ε, αυτό το πράγμα μπορεί να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ καλή φιλία ή σε μια πάρα πολύ καλή σχέση. ή να είμαστε ο ένα για τον άλλον πλασμένοι και να σταματήσει οποιαδι, οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον για οτιδήποτε ε, για τον υπόλοιπο Πόσο κόσμο. Πόσο καιρό έχει να σου συμβεί αυτό να πάθει λαλά με μια γκόμενα που γνώρισε, ε, Μου έχει συμβεί ε, αρκετέ φορέ. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ναι. τώρα νομίζω είναι έξι τα χρόνια που είμαι τελείω έτσι. Ε, free και άνετο. Ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο. Ναι 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 ναι, 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 ναι. ναι, αυτό. Ε, αλλά δεν πηγαίνει. Δεν πηγαίνει δεν για έχει σχέση. Διάρκεια, Δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει σχέση. Και νομίζω δεν έχει διάρκεια, γιατί πια αυτό που έχω κάνει εγώ σε μένα, αυτό που ξέρω εγώ από ναι. μένα, ε, είναι σαν. εντό εισαγωγικών τώρα, γιατί έχω φλακία. Mm. Σαν να έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχη. Δηλαδή, δεν θέλω απλώ να πάμε να φάμε, να πούμε το κουβέντε, να πούμε ότι περάσαμε ωραία στη δουλειά και τέλο. Δηλαδή... ναι. Εντάξει. <χω> δηλαδή, Έχεις κάτι παραπάνω. Αυτή η καθημερινότητα όμω είναι πολύ γλυκιά για πολύ κόσμο. Είναι ωραία. Ναι, ναι. Είναι γλυκιά. Αλλά εμένα Βαριέμαι. δηλαδή, ε, πεθαίνω με αυτό το πράγμα. Βαριέμαι. Δηλαδή, ότι συνειδητοποιώ ότι υπάρχει αυτή η ρουτίνα. Μπορώ να τρελαθώ. Να, να πούμε εδώ yeah. σε αυτό το σημείο ότι είμαστε το ίδιο Ζώδιο και ο ίδιο οροσκόπο. Εγώ με τον Αλέξη. Mm, Έτσι ναι. θα πεθάνουμε mm. με κάποια σκυλιά και γατιά παρέα <laughs> μα σε κάποιο βουνό κτλ. Ναι, αυτό με το βουνό κάτι μου κάνει. Κάτι κάπου θα <laughs> βρει. Εγώ έχω αποφασίσει εγώ. Γιατί μου λένε θες όσο μεγαλώνει, η συντροφικότητα. Λέω, <laughs> Ρε, κάντε μου τη χάρη όσο μεγαλώνω. <laughs> όσο με, Καταρχήν δεν μεγαλώνω. Γίνομαι πιο σοφή. <laughs> ένα ναι, ναι. ένα <laughs> το κρατούμενο. <laughs> Δεύτερο, αποφασίζει και λε γιατί δεν μπορώ να έχω τη συντροφικότητα με τον Αλέξ το φίλο μου, με την Κατερίνα την κολλητή μου, με την ξαδέρφη μου, με το σόι μου, με τους ανθρώπους στον περίγυρό μου και να αποφασίσω ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχω την συντροφικότητα στη ζωή μου και θα πρέπει να έχω με έναν άνθρωπο τον οποίο έχω πει κάποια στιγμή στη ζωή μου ότι τον έχω ερωτευτεί ή όντω τον έχω ερωτευτεί και αυτή τη στιγμή είμαστε το δωράκι, παίρνει μάτι, yeah. είναι καλά, θα ματσεκάρει. <laughs> στιγμή... Αυτοί ακόμα μιλάνε, δεν θα γίνει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Δεν <laughs> θέλω να έχω την υποχρέωση απέναντι σε έναν άνθρωπο που κάποτε είχα νιώσει από ανάμνηση και θυμάμαι ένα συνέστημα. Και έχει κλείσει. Να πάει σπίτι του, να πάει στο παρακάτω του συνέστημα. Μπορώ να έχω την υποχρέωση Νομίζω σιδοφικό, αυτό των συμβαίνει ανθρώπους. γιατί το περιβάλλον μέσα στο μυαλό του το θεωρεί. Ε, είναι, είναι, είναι χαραγμένο μέσα στο μυαλό ότι η μονογαμία είναι ο στόχο. Να βρει έναν άνθρωπο να πορευτεί στη ζωή σου. Υπάρχει περίπτωση να βρει έναν άνθρωπο που να έχει τα ίδια μυαλά με σένα και να μπορεί να συνοηθείτε ότι. Αν έχει τα ίδια μυαλά με μένα, δεν θα θέλει να είμαστε μαζί. Θα έχει το ίδιο μυαλό με μένα. Δηλαδή θα θέλει την ελευθερία, θα θέλει τη συνεργασία, αλλά θα θέλει και την ανεξαρτησία. Ενώ να θέλετε ίδια πράγματα, ρε παιδί μου, και να τα βρείτε. Στο... Ε, θα, θα... Δεν μπορεί να έρθω εγώ που θέλω σχέση και γάμου και παιδιά και θύ, σε σένα και σύ, να τα βρούμε. Μέχρι στιγμή συζητούσαμε έναν αρκετά έτσι επιφανή ε, Αθηναίο, ναι. που ε, πολύ πετυχημένο ε, είναι, μου λέει, 40 χρόνια με την ε, ε, γυναίκα ναι, του ναι. μαζί. Ναι. Και ναι. μου λέει, ο μόνο λόγο που έχει ε, κρατήσει αυτό ο γάμο είναι ότι κοιμόμαστε σε διαφορετικά σπίτια, όχι δωμάτια. Αριστου... Αυτό είναι αριστούργημα. Είναι αυτή την ίδια βέβαια. Ο ένα είναι στον πέμπτο, η άλλη είναι στον τρίτο. Δεν έχουν χωρίσει ποτέ. Γιατί να χωρίσουν. Έχουν και τα παιδιά του και είναι μια χαρά. Μα λέει, γιατί να χωρίσουν, δεν κάνουν ζωή του. Και μου λέει ο μοναδικό λόγο που έχω εγώ, δηλαδή τουλάχιστον. Κρατάω αυτό μήνυ, το γάμο. Σε αυτό το γάμο και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, είναι αυτό ο λόγο. Ότι δεν κοιμόμαστε μαζί. Ξέρει όμω ότι αυτό έχει μία βάση και δεν είναι α πούμε το βίτσιό του. Είναι ότι για να είσαι κοινωνικό, δηλαδή να έχει να μοιραστεί πράγματα, πρέπει πρώτα να μαγειρεύσει, πρέπει να γίνει μοναχικό. Να... Πρέπει να κάνει ένα περίπατο μόνο σου, να συλλέξει πράγματα, να συλλέξει απορίε σου, να δημιουργήσει τα συμπερισμα... συμπεράσματά ναι. σου, ώστε να μπορεί να βρεθεί με έναν άνθρωπο και να έχει να ανταλλάξει κάτι ενδιαφέρον. Αν μαζί κάνουμε τον. Ε... Τον περίπατο. Μαζί δημιουργήσουμε τι ερωτήσει και τι απαντήσει. Θα το έλεγα τώρα αυνανισμό, αλλά δεν το εννοώ με αυτό. Είναι δηλαδή ο ίδιο ρωτάει, ο ίδιο απαντάει. Να σου πω κάτι. ερώτηση Δεν θα πα πουθενά. Τελευταία ερώτηση βασική. Πιστεύει ότι εκεί έξω μπορεί να βρεθεί το άλλο μα ολόκληρο και με το που τη δει αυτή τη γυναίκα να ξεχάσει το όνομά σου και για κάποιο χρονικό διάστημα. Το, τώρα, τώρα, τώρα τώρα, έρωτας, τώρα, 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 να αλλάξει. Θεωρία και να πει τη μαλάκα, ήμουνα. Πιστεύω σε όλο αυτό που είπε, ναι. το 99%. Το 1% είναι ότι δεν είναι το άλλο μισό. Το άλλο ολόκληρο είπα. Δεν είναι το άλλο. Ναι, ένα ολόκληρο το οποίο θα ταιριάζει με το ναι, δικό μου ναι, το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. ναι. Πιστεύω ότι μπορεί να, να συμβεί. Δεν Εγώ δεν το ψάχνω. Γιατί όσο το ψάχνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν το ψάχνω. Όπω βλέπει, δεν ψάχνω. <laughs> μου έρχονται. <laughs> και από παντού μόνο. Μου έρχονται. <laughs> Αλλά πιστεύω ότι κάτι, κάτι μπορεί Ξέρεις, να συμβεί. Ξέρετε τι να παθαίνουμε. παθαίνουμε. αυτό με το ανέκτο με, με τη γιαγιά που έχασε τη βέρα από τον. Ε... Ε, από τον άντρα τη, από τον παππού που πέφτανε. Ναι, ναι. Και ήταν μια γυαλιά έξω από μια καλύβα και, και έκλαιγε και ψάχνει και λέει ένα. Περνάει και τη ρωτάει τι κάνει για γιατί κλε, α πούμε. λέει ψάχνω, λέει αφού τη βέρα, δεν την έχασα, λέει του άντρα μου. πού περίπου μπορεί να την έχασε, λέει στην καλύβα. Και λέει γιατί ψάχνει εδώ, Γιατί εδώ έχει φω. Τέλειο! Αυτό παθαίνουμε. <ΤΛ> Αυτό παθαίνουμε όταν μπαίνουμε στη <ΤΛΣ> <ΤΛΣ> διαδικασία να Ψάχνουμε εκεί που νομίζουμε και δεν βλέπουμε το παραδίπλα. Να ναι. Τι είπα τώρα. Ωλέξι! ωραία! Μα πόσο ταιριάζουμε. Θεωρεί ρε Αλέξι ότι μετά από 20 χρόνια που θα είμαστε εσύ, Γιατί εγώ δεν μεγαλώνω με μπαστούνια και τέτοια και με άσπρα μαλλιά επιτέλου. Με τέτοια. μια Δεν τι το μπαστούνι, λέει. Το ότι μου κοφαλά το μπαστούνι σημαίνει ότι το χρειάζομαι Να εσυ τα ίδια θα λέμε. Μαλάκα τα ίδια θα λέμε. Τι ωραία. Ωραία, εγώ είμαι ευχαριστημένη τον εαυτό μου. Πολύ ωραία. ωραία. Κυρίω και παιδιά. Συγγνώμη, σκέφτεσαι ναι. να τα παρατήσει όλα ναι. εδώ στην Αθήνα και να πα σε ένα χωριό το οποίο να έχει τρία σπίτια. Πολύ το σκέφτομαι, αλλά θέλω δίπλα σε αυτό το χωριό. Τα τρία σπίτια να, να είσαι εσύ. Ναι, ναι, να εγώ, είναι εγώ, ναι, ναι, ναι. Να είναι ναι, ναι, ναι. ναι, που σε αποδέχονται και του αποδέχεσαι. Βέβαια, θα σου πω και κάτι άλλο. Θέλω κοντά σε αυτό το χωριό να έχω την οψιόν ότι club. υπάρχει ένα άλλο χωριό <laughs> με πολλή ζωή. <laughs> θέλω να έχω πάντα <laughs> την οψιόν ότι μπορώ να ανοίξω από το μόνη μου ή από την παρέα μου και να βγω σε πολιτισμό που να κάνω τα πάντα. Ο, το άγχο μου μια ζωή ήταν και εδώ στο βουνό που είμαστε. Αν ξεμείνουμε από τσιγάρα, πάντα αυτό έλεγα από μικρή. Αν ξεμείνουμε από τσιγάρα. Mm. Και εννοώ το σύμπαν, αν ξεμείνουμε. Yeah. Δεν μπορώ να είμαι αποκλεισμένη από κάπου. Θέλω πάντα να έχω. Ανά πάσα στιγμή την αυτή Ότι μπορώ να βγω και να. Άρα θε και χώρο έξω από το χώρο. Βέβαια. Ναι. Ε, Έλιο χώρο, εγώ δεν μπορώ να δεν έχω το χώρο μου. Εγώ μπορώ να τρελαθώ. Ε, Αλλά. Αλλά. και ένα χώρο πια έξω. Ε, για... παιδιά, αυτά είναι νάμι. αυτά. <laughs> αυτά είναι οι άνθρωποι που <laughs> μεγαλώνουν μαζί. Έχουν παράγουνια μυαλά και καταλήγουν μόνοι. <laughs> <laughs> Είμαι η Μαρία Σολομού, ο κύριο εκ των αριστερό μου ο Λέξη Γεωργούλη που ήρθε να μα αποτελειώσει πια. Με όλη αυτή τη σοφία. Όχι, όχι. <laughs> Δεν μου κάψε τον εγκέφαλο παραδόξο. Συνήθω όταν μιλάω με τον Αλέξη μπορεί να με διαλύσει μέχρι να καταλάβω τι εννοεί. Αλλά μα είπε κάποια ώρα έτσι, τάτα, θα το βάλω να το ακούσω ή να το δω, θα τα σημειώσω να τα λέω και εγώ, θα κλέψω. Α, ah, οκ, okay. θα σου στείλω και μερικά άλλα. Να και μου στείλω. ό,τι μου στείλω. Λέει... Να <laughs> <laughs> δεν μπορώ, μου στείλω. Να Εμείς Εμεί εδώ οι δύο ζυγοί θα βρούμε τον έρωτα τη ζωή κάποια στιγμή και θα πάμε σε αυτό το βουνό, θα τον βάλουμε σε διπλανό σπίτι. Και θα μείνουμε για πάντα τώρα, τώρα, τώρα. Τώρα, <laughs> τώρα, τώρα, τώρα. Ω, πολύ βάρεστο τώρα, 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 <laughs> oh, τώρα, τώρα, τώρα τρελάθηκα. Τι θε ε, να πω κάτι άλλο, Αφροδίτη μου λέγε. Ακούστε <laughs> μα. Ακούστε μα. Α, καλείτε να ακούσετε κανένα podcast Το δικό μου podcast βασικά να ακούσετε Για η Λάτε στη Μαρία Πο.gr, σε οποιαδήποτε εφαρμογή έχετε στο κινητό σας Google, Apple Podcast Γενικώ κάντε like, πείτε μα τα νέα σα, Στείλτε μας κάνα σχόλιο ε, Αυτό το podcast mm. α, Είναι καλοκαιρινό, θα είναι καλοκαιρινό Θα είναι μέσα στην τάλα του καλοκαιριού θα βγει αυτό το podcast oh, 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 oh. ζέστα ε, Δεν έχω να πω τίποτα άλλο ξέρει ότι τη ζέστα τη λέμε στο χωριό και λάρισα. είναι και πάρα πολύ σωστό. Λάρσα. ρε. Έχει ζέστα. Έχει κυλή, ζέστα, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστα. Όταν έχει πολύ ζέστα, είναι ζέστα. <laughs> όταν έχει πολύ ζέστη, λε έχει ζέστα. Και όταν δεν έχει τίποτα, ζέστη <laughs> 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 Δεν μπορώ να ε, Εντάξει. Να, όταν εννοούσα για κάψιμο, τι εννοούσα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Εσύ πετά τώρα, ε. <laughs> 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 ναι, α πω και για ένα τελευταίο, <laughs> γιατί εμεί στην Λαρισαίη συμπτήσουμε τα πράγματα. Γιατί λέει λακωνίζει στην φιλοσοφία. Δεν το λέει αυτό. Τι πες? Κολλίζει στη φιλοσοφία, δεν το ξέρω, λέει πως λέει ένας λαρισαίος, αυτά που λέτε, δεν τα σπάζουμε που δεν είναι λόγο, καλύτερα να πάτε να βρείτε αλλού μου ιδέα της. και πέρε Έλα, κάτ, κάτ, κάτ! Αχ, το pod.gr Το καλό να ακούγεται.